Συγγνώμη που αργήσαμε λίγο. Λίμπερο ακούγαμε κι εμείς. Απλά ακούγαμε βιντεοσκοπημένα. Βιντεοσκοπημένα. Ναι, γιατί δεν είχε και εικόνα. Καλημέρα. Ηχογραφημένο. Και καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μεσημέρι. Να τα λέμε όλα. Μόνο εδώ θα τα ακούσετε αυτό, ότι έγινε μεσημέρι στις 12 και 1. Νομίζω πρώτο το είπαμε. Είναι μια μέρα από αυτές τις ήσυχες όπου κερδίζει ο ΠΑΟΚ και πάρα πολλοί δεν έχουν νόημα να συμμετέχουν, να μιλάνε, να κάνουν εκπομπές, να αντιδρούνε. Αλλά θα το υποστούμε και θα το υποστείτε και αυτό. Τι να κάνουμε, κερδίζει και ο ΠΑΟΚ που και που. Έχει μπόλικες νίκες. Είναι αλήθεια. 9 νίκες. Θα έπρεπε να έχει παραπάνω. Μια νίκη με τον Ατρόμητο σίγουρα. Μια νίκη με τον Μπας Γιάννενα. 3-6. Σίγουρα, ρε φίλε, τώρα εντάξει, κοιμήθηκε ο Θεός. Με την Ξάνθη δεν το βάζω. Γιατί? Για μένα δεν δημιουργήθηκε η εικόνα, δεν με έπεισε τότε ότι άξιζε. Έχασε τα δικά μου μάτια. Το πρώτο ήταν λίγο νερόβραστο, στο δεύτερο κάτι. Ξεχωρίζω άλλα παιχνίδια. Τη Ξάνθη ήταν πιο κάτω. Δηλαδή, γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτό. Αυτό με τον Ατρόμητο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε με τα Γιάννα γίνεται. Δεν γίνεται. 3-3-6 και 2 στη Βέρεια 8. Αυτή είναι η χαμένη βαθμή. Δηλαδή, ακόμα και στον Πανιόνιο που χάνει τάχαστα, και αυτό γίνεται, ρε. Στον Πανιόνιο είναι για χ το μάτς. Στον Ολυμπιακό τι είχε. Στον Ολυμπιακό. Όχι. Χ τουλάχιστον. Ρε, παιδιά, αυτά είναι ποδοσφαιρικά. Και εσύ έχει πάρει τέτοια μάτς. Με την ΑΕΚ δεν άξιζε. Ναι. Δεν άξιζε. Δηλαδή, αλλά με τον Ατρόμητο και τον Μπας Γιάννενα είναι κλοπές. Του ποδοσφαίρου, όχι. Και στη Βέρεια. Στη Βέρεια εκεί... κλοπή... Έπρεπε, ναι, έπρεπε. 8 βαθμοί αυτή είναι. Η περσινή, ναι. Και 3 στη Λάρισα, 14. Πήρες πρωτάθλημα. Τελείωσε. Τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε. Το. Αυτό λέω εγώ. Τι? Ότι αυτό με την Ξάνθη στην Τούμπα είναι φυσιολογικό. Με τον Ολυμπιακό, εντάξει. Ποιο? Ποια αδιαστία? Με τον Ροντρίγκη στο τέλος. Μια φάση, ρε φίλε. Εδώ μιλάμε με τον Ατρόμητο και με τα Γιάννενα από 10 φάσεις. Έγιναν θαύματα. Με την Ξάνθη έχουμε κάνει φάσεις. Δεν πείθομαι. Δεν μπορώ να το βάλω στην ίδια μοίρα με τα άλλα. Δεν μπορώ να το βάλω. Γι' αυτό λέω ότι χαμένη βαθμή είναι αυτή η 8. 3 και 3, 6 στην Τούμπα και 2 στη Βέρεια 8. Βάλτε. Βγάλ την ΑΕΚ τότε εσύ. Που δεν άξιζες. Δεν άξιζες. Με την ΑΕΚ είναι για 0-0. Δεν βλέπω. Όταν τα κάνουν άλλοι όμως αυτές τις συζητήσεις και τους υπολογισμούς, γελάω. Φίλε, τώρα αυτό το ΠΑΟΚ Μπας Γιάννενα είναι ανεπανάλητο στα χρονικά. Ωραία, ρε φίλε. Πες ότι τους είχες αυτούς τους 3 βαθμούς. Εντάξει. Ναι, τώρα παραμυθιαζόμαστε. Από την αρχή στράβωσε το πράγμα. Τους πλησιάσαμε καθόλου τους άλλους, τι έγινε. Κάτι ψηλά. Εντάξει. Και αν κερδίσω και τη Λάρισα, πόσο είμαι. Σιγά μην κερδίσει τη Λάρισα. Αλλά αυτή είναι άλλη κουβέντα, αλλά δεν είμαι. Σε σχέση με ποιον τον Ολυμπιακό. Ακόμα τον Ολυμπιακό βλέπει. Την ΑΕΚ την ξεπέρασαμε να λιγότερο. Το μόνο που θα πετύχει τον Ολυμπιακό είναι λίγο να του ανησυχίζει, να ξεφτυλιστούν. Να βγαίνει ο εκπρόσωπό του, αυτό που εκπροσωπεί του Ολυμπιακού, να φωνάζει. Μόνο αυτό μπορεί να καταφέρει. Να γελάζει λίγο. Γιατί κατά τα άλλα δεν του φτάνει. Αυτή τη στιγμή 39-23. 16 πονταλάκια. Και παίρνω 3, πάω 13. Και 3 στην Τούμπα, 10. 6 που θα χάσουν σε Λεωφόρο και ο Άκα. 4. Να ετοιμάζεται ο Γλύκος να σηκώσει το πρωτάθλημα. Τον τίτλο. Ούτε ο Χρήσανθος. Ούτε ο Χρήσανθος το έχει πει αυτό. Ούτε ο Χρήσανθος. Η εκπομπή μετά αν, μετά το Μπάγκερ Άρης. Ο Πλιάκος είπε 21 αν, όταν κάναμε εκπομπή τότε. Αν ο Ήβιτς το είχε βάλει στον Άρη ο Ήβιτς τότε. Ναι, ναι. Τα ξεχνάτε αυτά βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αν ο Ήβιτς τα είχε βάλει, εκείνο το είχε ένα πλασέ πολύ καλό. Ναι, στο 0-0. Αν ο έτσι αλλιώς. Χωρίς περιγραφή στον Αντένα. Απεργία. Ο ΠΑΟΚ που έπαιζε τότε. Δεν έπαιζε. Δεν έπαιζε, ήταν η χρονιά που είχαμε τερματίσει οι σαρδέλες και τέτοια. Και οι ομίλοι ήταν μονά παιχνίδια. Βέβαια, ναι. Η τελευταία χρονιά του Ήβιτς στον Άρη. Και την επόμενη έκανε τη μεγάλη μεταγραφή που τον ανέδειξε ως ποδοσφαιριστή. Εννοείται. Έδειξε τα ποσότητα του στον Άρη και τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Και τώρα κάνει τον προπονητή στον ΠΑΟΚ. Με επιτυχία. Λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ χθες. Άρα λίγα τα θέματά μας, λίγη. Αυτά, παιδιά, να είστε καλά. Μουσική μέχρι τις 2.
Όχι, ρε, μπορούμε να κάνουμε στοιχηματική κουβέντα. Είπε για τον Περέρα και αυτό σηκώνει συζήτηση. Κάτσε, να μαλώσουμε και πού ξέρεις εσύ, προπονητή του ΠΑΟΚ, που κάνεις τον προπονητή. Πού ξέρεις. Εμείς ξέρουμε για τον Περέιρα. Κάτσε τώρα, τι τολμάς και απαντάς. Γίνεται τεράστια μάχη για να μπει ο Περέιρα εντεκάδα στα Γιάννενα. Απλά δεν υπολογίζει κανείς ότι ο Βούρκος εκεί... Ούτε ο Μπίσεσβαρ, ούτε ο Μπίσεσβαρ θα πρέπει να παίξω. Θα τον έχουν απέξω. Ο Μπίσεσβαρ θα πάει για καφέ στη Λίμνη. Ενδεκάδα Πανετολικού θέλει περίπου εκείνο. Έχεις δει πως... Προσευχές το γήπεδο. Προσευχές. Τύχει πολύ. Ναι, ναι, ναι. Το γήπεδο, άμα είχατε δει το Πας Γιάννενα Πανιώνιος. Δεν είναι τόσο ότι είναι Βούρκος. Είναι ότι είναι δεν κολλάει η μπάλα. Είναι άλλος Βούρκος. Αλλάζει το χρώμα του η όψη. Δηλαδή είναι λίγο σαν χωράφι στη Θεσσαλία τότε που παλεύανε οι... Στο Κιλελέρ. Το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Ναι, ρε, φίλε, κάπως έτσι. Νομίζω να βγει με καμιά προβιά ο τέτοιος. Έλα, είδηση. Ανακοίνωση πάει ο ΠΑΟΚ. Μια φορά πάμε να το παίξουμε και καλά να προναγγείλουμε και κόλλησε. Έπεσε. Σιγά την είδηση. Είμαστε πεσμένοι. Είδηση. Ακουγόμαστε. Σαν να βγει και τώρα η είδηση. Λεπτό. Λοιπόν, είδηση, ανακοίνωση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, σημαντική. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη. Τη Δευτέρα 23 πρώτη. Τι περιμένατε? Γιατί υπάρχει καμιά σημαντικότερη είδηση? Όλοι αυτά δεν περιμένουνε. Εγώ χθες διαπίστωσα στο γήπεδο εκτός και εντός πάνω από 10 πηγαδάκια όπου κόσμος σιγοψιθύριζε για τα εισιτήρια. Η δύο-ρη εκπομπή με τον Ασλαμά. Και αυτός τώρα χθες αλήθεια διαπίστωσε. Αλήθεια σου λέω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν λέει τρία όπως λέει ο Ασλαμάς. Πάνω από 10 πηγαδάκια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Έβλεπα παντού συζητήσεις για εισιτήρια. Ετοιμάζονται τώρα για το ΠΑΟΚ Σάλκη. Αλήθεια σου λέω. Και εγώ είπα θα κλείσω η Ενρίκη. Ναι, νομίζεις. Ένα-δύο ενοχλήσεις για εισιτήριο είχα και εγώ. Λοιπόν, σου λέω. Αρχίζει ότι αυτή. Δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά ετοιμάζεται μεγάλος χάμος. Τη Δευτέρα 23/1 λοιπόν ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκη και τη φάση 32 του UEFA Europa League που θα διεξαχθεί 5η 16 Δευτέρου. Τσίκνο 5η, είναι, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. 10 και 5 είναι το παιχνίδι και πάλι. Οι τιμές, ακούστε, στα πέταλα, στην 4 και στην 7. Στην 4 είναι 10 ευρώ. Τζάμπα πράγμα. Νομίζω δεν ξαναγίνει αυτό. Τι? Σε ευρωπαϊκό μάτς τόσο μεγάλο 10 ευρώ στην 4 εισιτήριο. Από όσο θυμάμαι. Και στην άλλη ΦΠΑ, μα μου σου τούξε τη μένη στην ΠΑΟΚ, φίλε. Ένα χαρτομάντιλο. Πολύ συγκινητικό. Στην 7, 15 ευρώ. Η 8 δεν έχει, γιατί θα έχει Γερμανούς προφανώς. Και με Άγιαξ και με Ντόρτμουντ μου λέει 10 ήταν. Με το θυμάμαι. 10 είναι ο μεγάλο επιχειρηματία που δίνει 10 ευρώ και πάει στην 4. Στι θύρε 5, 6, αυτό, 20 ευρώ, στι θύρε 2 και 3, 30 ευρώ, στη θύρα 1, 40 ευρώ και στα VIP κτλ. Έχει 120 ευρώ. Όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκεία πρέπει να ανανεώσουν τις θέσεις τους. Ναι. Τι εννοεί? Δεν έχει τζάμπα την Ευρώπη. Και πώς θα ανανεώσει τη θέση του? Για να πάρει την ίδια θέση, πότε? Θα πρέπει να ζητήσει εισιτήριο εκεί. Πότε? Ανανέωση της. Όριο, δεν πρέπει να θες. Ότι ο κάτοχος έχει όριο μέχρι την Παρασκευή. Ναι, έχει. Ναι, ναι. Πού δεν το? Λέει. Ενημερώνει μέσω γραπτών μηνυμάτων λογικά. Α, το έχει. Τι? Κάτι γίνεται. Τι γράφει, τι λένε. Ποιος είσαι, γιατί υπάρχεις? Θα κάνουμε εκπομπή. Περίοδος ανανεώσεων λέει. Περίοδος ανανεώσεων για τα εισιτήρια της θητείας 1. Για ποιο. Για ένα παιχνίδι. Όχι, νομίζω ότι. Α, για τον τελικό. Σκούτρα. Έχουν χαζέψει. Έτσι είναι. Τι γράφουν. Ξανά από την αρχή. Άσε μας έτσι, ναι, ρε, μέχρι 8 παράδια. Δευτέρου λέει. Όποιος έχει το λέει πάνω. Εισιτήριο. Η ημερομηνία που θέλεις. Μέχρι 8 Δευτέρου, ναι, δεν είναι τα διαρκεία. Δεν τίθενται σε κυκλοφορία για τους μη κατόχους διαρκεία. Για ποιο παιχνίδι? Τίθενται για το ΠΑΟΚ Σάλκε. Τι για ποιο παιχνίδι? Εδώ λέει ανανέωση. Άκουρε, άκου. Μέχρι τις 8 Δευτέρου μπορείς να πάρεις εισιτήριο, αλλά όχι αυτά που είναι για τα διαρκείας. Μέχρι τις 8 Δευτέρου αυτοί που έχουν διαρκείας μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους, να εξασφαλίσουν εισιτήριο για την πάρτι τους. Για να δουν το ματσάκι από τη θέση που έχουν. Απλά τι να ανανεώσουν. Ναι. Εντάξει, ωραία. Να ανανεώσουν. Να πάρουν εισιτήριο ακριβώς αυτό αφού που έχουν. Αν προκριθείς που θα προκριθείς και παίξεις με τη Μάντσεστερ, πάλι το ίδιο θα γίνει. Η Μάντσεστερ.
Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω αν θα περάσει μαζί. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Σωτήρι. Άρα δεν είναι ακριβώς περίοδος ανανεώσεων. Είναι το δικαίωμα του κατόχου διαρκείας να πάρει εισιτήριο. Ναι, να πάρει εισιτήριο και τη θέση του κιόλας. Αυτό. Γιατί θα βγουν ελεύθερα εισιτήρια όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια που δεν είναι διαρκείας. Άρα τη Δευτέρα 23 πρώτου οι κάτοχοι διαρκείας και μέχρι τις 8 Δευτέρου έχουν δικαίωμα να πάρουν το εισιτήριο στη θέση τους. Ναι. Από τη Δευτέρα 23 πρώτου όλες οι ελεύθερες θέσεις διατίθενται και από τις 8 Δευτέρου, από τις 9 Δευτέρου διατίθεται και όσες θέσεις δεν κρατηθούν τα εισιτήρια από τους κατόχους. Ακριβώς. Πολύ απλά το είπαμε εμείς. Η ΠΑΕ μας... Μας μπέρδεψε λίγο. Εντάξει, μωρέ. Κανάλια πόλη εισιτηρίων. Κανάλια δεν είναι αιτία, δεν την κάνετε Θεσσαλονίκη. Tubes. ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κανάλια πόλη εισιτηρίων. Είναι τα γνωστά Tubes. Εκδοτήρια γηπέδου Τούμπας. Καθημερινή 9 με 5, το Σάββατο 9 με 3, Κυριακή κλειστά. Το γελάς ρε. Ξέρεις τι κανάλι πρέπει να βγάλεις για να πας να πάρεις εισιτήριο. Είναι πολλές μέρες, εντάξει. Δεν πει πάλι κάπου θα γίνει. 7 μέρες, 3 εβδομάδες είναι. 3 εβδομάδες για εισιτήρια. Στις 16 Δευτέρου τα εκδοτήρια θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 ως την έναρξη του αγώνα. Εδώ, επίδειξη ταυτότητας και το ΆΜΚΑ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα. Ναι, επίσημη ιστοσελίδα της Ticket Hour. Ιστοσελίδα. Καταστήματα Γερμανός. Είναι το σωστό. Εξαιτίας της χρησιμότητας του αγώνα στην οικογενειακή 7 αλλά δεν θα διδεθούν άλλα ελεύθερα εισιτήρια. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτές είναι οι χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα της ημέρας. Διάβασε παρακάτω, βρε. Αλλά μέχρι το ΠΑΟΚ Σάλκη έχουμε ακόμα. 16 Δευτέρου. Πες Σταύρο το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι 16 Δευτέρου. Τώρα παίζουμε στα Γιάννενα. Πας. Δευτέρα. Μετά παίζουμε με τον Πανετολικό. Πανετολικός. Πας. Μετά πας. Παίζουμε με την Τρίπολη στην Τούμπα. Το με τον Πανετολικό παίζεις ξανά. Α, με τον Πανετολικό, ναι, δύο σερί. Με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ναι. Μετά με την Τρίπολη στα. Πάλι λάθος έκανες. Λάρισα. Α, ναι, είναι, ξέχασα την εμβόλυμη. Εντάξει. Λάρισα πρώτη του μηνός. Μετά με την Τρίπολη στην Τούμπα. Μετά με την Ξάνθη εκτός. Ναι. Μετά με τη Βέρεια εντός. Μετά με τη Σάλκη εντός. Μετά με την. Και τι δεν παίζει την εφαρμογή να το δεις. Τα θυμάται απ' έξω, τα έχει διαβάσει. Αυτός και ο Ίβιτς. Κάνουν υπολογισμούς. Έχει και αυτά τζόγλιο. Έχει και αυτά τζόγλιο. Θα έχει. Στο Φλεβάρι μέσα. Θα έχει. Δεν θα έχει. Πανετολικός Λάρισα, μετά Τρίπολη, Ξάνθη εκτός, εντός με Σάλκε, εντός με Βέρεια, εκτός με Σάλκε, εκτός με Ηρακλή, εντός με Ολυμπιακό, εκτός με ΑΕΚ, 5 Μαρτίου η ΑΕΚ. Α, δηλαδή από 16 Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου γίνεται χαμός. Ναι. Όλα τα ντέρμπι μαζί. Ναι. Ωραία. Μετά έχουμε δύο εντός έδρας με Πανιόνιο και Λάρισα. Εκτιμάς ότι μέχρι τότε θα έχει πάρει ακραίο η ΠΑΕΠΑΟΚ? Εκτιμώ πως αν δεν πάρει σήμερα αρχίζουμε και σφίγγουμε. Γιατί το λες αυτό? Γιατί υποτίθεται απαντά η ΡΕΝ οριστικά στην πρόταση του ΠΑΟΚ με τον παίκτη συμφωνημένο. Μάλιστα. Άρα σήμερα λέει ναι και ο παίκτης έρχεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Άρα τους έδωσες deadline. Τον κρύβουμε, υποτίθεται ναι, τον κρύβουμε Δευτέρα μη δει τους οσημάδες. Και φύγει. Και φύγει όπως είναι. Ωραία. Και... Άρα προτρέπεις και την ΠΑΟΚ Πρίγιο Βιτσενερίκη τη Δευτέρα να τους πάνε για ψάρι στη Χαλκιδική. Όχι στη Χαλκιδική, γιατί το ψάρι εκεί λίγο σφιχτά τέτοια περίοδο. Μπορεί να κάνει ξεχασμένο από τον Αύγουστο. Ωραία. Έλα. Μια βόλτα στο Μέτσοβο για κοντοσούβλι. Εύκολα. Α, να μην φτάσουν στα Γιάννενα. Όχι. Και καλά πάμε παιδιά στους άλλους. Να πάνε να φάνε τα μούτρα τους. Ναι. Εκεί εσείς τώρα θα σας δείξω λίγο την ορεινή Ελλάδα. Ανεβαίνεις εκεί από το Ανήλιο, τα χιλιόμετρα. Και όμως σου πει ο Πρίγεβιτς, εγώ εδώ θέλω σπίτι να μείνω. Πού ρε? Στο Μέτσοβο. Δεν μπορεί να σου πει. Εγώ πιστεύω ότι ο Πρίγεβιτς είναι ο κλασικός τύπος που θα βρει στο σπίτι στο κέντρο. Αχα. Ναι. Και σε 6 μήνες θα είναι ο κολλητός, ο Σέρβος και ο... δηλαδή... Ναι. Να γνωριστούν οι γυναίκες μας. Χρήσιμη αυτή η παρέμβασή σου. Για το μάτι της Δευτέρας. Κάπου πάει το μυαλό σου.
χρήσιμη παρέμβαση για να μην δουν οι νεοαποκτηθέντες που θα παίξει ο ΠΑΟΚ τη Δευτέρα. Ναι, ναι, άστο καλύτερα. Αλλά βλέπω μια προσπάθεια. Αγρίνιο θα πάμε για Κουψίδη. Βλέπω μια προσπάθειά σου ήδη να διαμορφώσεις έτσι δικαιολογίες για το μάτι της Δευτέρας. Εννοείται ότι το μάτι της Δευτέρας είναι πιο ευχάριστο να το δούνε 45ες στερημένες από σεξ που θέλουν να βλέπουν νεαρά παιδιά να κυλιούνται στις λάσπες από ότι ένα ποδοσφαιρόφιλο. Εμένα μου αρέσει. Χωρίς να. Εντάξει, μην το μα αρέσει εσένα, σου το δώσω κάτι φίλες μου. Εγώ σου είπα και αυτό που έγινε προχθές σε όλα τα γήπεδα ήταν ματσάρες. Ο Πανετολικός κέρδισε την ΑΕΚ. Ματσάρες. Γιατί είχε παίξει ακριβώς ίδιο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Καλά, την ΑΕΚ την κερδίζει και η ομάδα των ρεπόρτερς. Εντάξει. Προσφαιρική. Η μπασκετική. Ναι. Φαντάσου. Η μπασκετική. Μια χαρά. Τώρα στα Γιάννενα βέβαια είναι άλλη κατάσταση. Είναι. Εκείνο το 0-1 με φωτάκι. Εκεί είμαστε. Έτσι δεν ήταν. Ναι. Που έπαιξε ο Σνάουτ στην Αριστόπολη. Δεν ήταν έτσι. Τι. Πρώτα απ' όλα αποβλήθηκε ο Ραμπατζή και έπαιξε ο Σνάουτ στην Αριστόπολη. Ξεκινάμε τα βασικά. Αλλά από εκεί και πέρα έτσι δεν ήταν τόσο χάλια. Τι λες. Δεν ήταν τόσο χάλια. Σταμάτα. Πιο χάλια ήταν. Χάλια ήταν τι είχε πιει τότε, δεν ξέρω. Πιο χάλια ήταν. Δεν ήταν τόσο χάλια, σου λέω. Βάλτε τα στιγμιότυπα. Θυμάσαι, Σωτήρη. Ήταν 10 μέρε μετά το 4-0 του κυπέλου. Το 0-1. Σήμερα μίλησα με τον τύπο που ήταν τεχνικό. Είναι φίλος μου που ήταν, έκανε την ομάδα των Ιωαννίνων τότε. Ωραία. Ποιος ήταν τεχνικός διευθυντής τότε, Δημήτρη μου? Ο Μπονόβας. Δύσκολα. Με τον οποίο μιλούσα το πρωί, έτσι έτυχε. Και του πουλούσα τρέλα τα διέρευση. Τα έκανε στάρανες. Τα γιάρανα τότε. Βαγγέλης Αγγελής. 53 συμβόλαια του άφησε, του διέλυσε, του πουλούσα τρέλα, του πουλούσα τρέλα, του πουλούσα τρέλα. Τι βάσει έβαλε νομίζω ο Αγγελής. Του πουλούσα τρέλα, του πουλούσα τρέλα και σε κάποια φάση μου λέει: ναι, αλλά τα τέσσερα τα έφαγε. Τσουπ, του μπεκί. Πώς το λέγανε το μαύρο εκείνο το ψηλό? Την μπάλα. Την μπάλα. Τι μέρα εκείνη, τι μέρα. Και με χτυπούσαν τα τζάμια να πούμε. Τι θαύμα έγινε εκεί. Μα χτυπούσαν τα τζάμια. Δεν έχανε πουθενά. Έχουν πάθει αμόκ. Αμόκ. Δεν έχανε πουθενά. Μα κάνουν πάτε γκά. Και κάναν τρεις φάσεις και βάλαν τέσσερα γκολ. Εμφανίζεται ένας αστυνομικός, ο πιο φλόρος αστυνομικός που έχω δει στη ζωή μου, με διαφορά από τον δεύτερο και σταματάνε όλοι. Δηλαδή πραγματικά, άμα ερχόταν να σε συλλάβει αυτό, θα γελούσε. Δηλαδή, άντε φύγε γόρι μου και τέτοια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε έτσι με μια αναδρομή ιστορική. Αλλά γράφετε μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526. Φίλος γράφει για το βόλεϊ. Περίμενα κάποια μάτς να δω πριν μιλήσω. Ψάξτε για δύο παίχτες στο βόλεϊ, γιατί με τον Μπερμπάτοφ ταβάνι είναι η δευτεροτρίτη θέση. Εσείς δεν το βλέπετε. Αυτό που μας λένε τον Ντάντε, αυτό που μας λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ότι τον περιμένουν πολύ καλύτερο. Και όντως, ένας αθλητής που είχε να παίξει 5 μήνες, δεν μπορεί στον 1,5 μήνα να είναι στο 100%. Εκφράζει την ανησυχία του. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα, ότι χρειαζόμαστε έναν εκπληκτικό διαγώνιο είναι ένα γεγονός. Γι' αυτό δεν βιάζονται κιόλας. Άσχετο με το χθεσινό, γράφει φίλος, και τον ρόλο του Περέιρα, δεν ήταν καλό ο Ίβιτς να έχει δουλέψει και 4-4-2. Για να το χρησιμοποιεί η ομάδα σε σερί παιχνίδια, σε μερικά παιχνίδια, sorry, που ενδεχομένως να βολεύει. Γιατί αυτός ο αρνητισμός για το σύστημα αυτό, για το 4-4-2, ρωτάει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, τα συστήματα τώρα είναι για τη σέντρα, ωραία. Αλλά ας πούμε ότι επιλέγει το 4-4-2. Με ποιους πλάγιους χαφ? Με τον... με ποιους πλάγιους χαφ? Ο, αν έρθει ο... Ερίκε. Πέδρο Ερίκε είναι και παίκτη που παίζει καθαρό αριστερό χαφ στο 4-4-2. Δεξιά. Δεξιά. Ναι. Ο Κάμπος, εντάξει, τι θα κάνεις. Ο Κάμπος είναι εξτρέμ, φίλε. Θα παίξει τώρα, εντάξει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που σε βολεύει να παίξει είναι 4-2-4, όχι 4-4-2 βασικά. Αλλά είναι σαφές ότι ο Περέιρα πληρώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό πληρώνει. Εγώ νομίζω ότι το δοκίμασε ο Ιβιτς 4-4-2 και ήταν πλήρως αποτυχημένη προσπάθεια. Σε ποιο παιχνίδι? Και στη Βέρεια το δοκίμασε, που ήταν πολύ κακός ο ΠΑΟΚ, βέβαια με πολλές αλλαγές. Και σε κάποια άλλα μάτς το δοκίμασε, πήγε πολύ άσχημα. Στα φιλικά το δοκίμασε. Πήγε πολύ άσχημα η ομάδα του. Δεν του βγήκε καθόλου.
Αν θυμάσαι στην αρχή της χρονιάς υπήρχαν παιχνίδια. Και αυτό τώρα δουλεύω την ομάδα για να παίζει όλα τα συστήματα που λέγανε κάτι προπονητές παλιότερα. Να είχαμε να λέγαμε. Άμα δουλεύει την ομάδα για να παίζει όλα τα συστήματα, πρέπει να έχει και 30 παίκτες ρόστερ που θα μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε σύστημα. Εντάξει. Εννοεί ο φίλος αυτό το λίγο υπερβολικό, το ότι έπρεπε ο ΠΑΟΚ να κάνει κάτι να προσαρμοστεί όλη η ομάδα στον Περέιρα. Τι να πω, είναι λίγο υπερβολικό. Μα και το καλοκαίρι ο Περέιρα στην πρώτη συνέντευξη τύπου, αν την παρατηρήσετε, δεν είναι στα πλάνα του ΠΑΟΚ. Και τελικά τον κρατάει ο Ίβιτς. Και καλά έκανε. Ναι, ο οποίος ελπίζει ότι θα του βρει ρόλο. Όχι. Εντάξει. Αυτό, το ελπίζει αυτό, ναι, αλλά ελπίζει και σε κάποια ότι θα πείσει τον Περέιρα πως θα έχει έναν ρόλο 15 λεπτό, 20 λεπτό, στα δύσκολα να τον βοηθάει. Στα δύσκολα εννοούμε. Στο 0-0. Στο 0-0, ναι, όχι στα δύσκολα παιχνίδια. Γιατί πολύ καλή ιδέα. Θεωρούν, αλλά δύσκολο να εφαρμοστεί. Θεωρούν, γιατί το παιδί που τα πρώτα θέλει να παίζει παραπάνω και είναι δικαιολογημένο. Γιατί πιστεύει ότι είναι καλύτερος από τους άλλους και παίζει. Τέλος πάντων, θα το πιάσουμε το θέμα Περέιρα μετά. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Να κάνουμε λίγο εμπορική την εκπομπή, να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Εντάξει, Burger and Shake, άνοιξε και το Viewmaster δίπλα. Θα πάμε να φάμε εκεί. Πάμε μετά. Τι μαγείρεψε. Θα ρωτήσω αν μαγείρεψε τίποτα που. Που αφού είσαι μαγείρευτο. Για κανένα μπιζέλι να μαγειρεύει 49 κιλά άνθρωπο. Ωραία. Και μάλλον θα πάμε να τσιμπήσουμε εκεί, ναι, μέσα είμαι. Άντε. Burger and Shake στην Κούσκουρα. Το Burger έχει πάρει άλλη διάσταση πλέον. Πες τις προσφορές, έχει για φοιτητές, έχει για ανθρώπους που ζουν εκεί. Κοίτα, στην περιοχή τώρα, και δουλεύουν. Είναι απλά τα πράγματα. Από τις 12 μέχρι τις 6, δηλαδή στο διάστημα που θα πάμε εμείς, lunch break, Burger, οποιοδήποτε, πατάτες, συνσπιτική λεμονάδα, 5 ευρώ. Φοιτητές και μαθητές με επίδειξη πάσο παίρνουν Burger και έχουν free τις τηγανιτές πατάτες που είναι κομμένες στο χέρι και σωστά ψημένες. Μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου αυτή η προσφορά. Και όσοι είστε κοντά και δουλεύετε εκεί στην Κούσκουρα, δηλαδή Μήτρο, Πόλεο, Τσιμίσκη, Παύλου Μελά, Παλαιών Πατρών Γερμανού, Ικτίνου, Αγία Σοφίας, ωραία, Κορομιλά, όσοι είστε εκεί γύρω, εντάξει, παίρνετε κάρτα με 15% έκπτωση, αξίζει τον κόπο στο Burger and Shake να πεταχτείτε μια βόλτα για να δείτε τι ακριβώς γίνεται. Και κλείνουμε με τα Regina, τα αξεσουάρ μπάνιο και υδραυλικά είδη. Αν μπείτε στο reginabanio.gr θα δείτε το κατάλογο και θα τα βρείτε μετά σε επιλεγμένα καταστήματα. Διάλειμμα. Αναδομό. Πρώτη ώρα με τους ειδικούς στην ανακαίνιση σπιτιού, γραφείου, μπάνιου, δωματίων, τα πάντα. 23-11-241-508 για να ενημερωθείτε για πακέτα προσφορών. Και ανακοίνηση με έως 6 άτοκες δόσεις. Έχετε στείλει πολύ ωραία μηνύματα. Το θέμα του Περέιρα είναι πάρα πολύ ποδοσφαιρικό. Ελπίζω να μην μαλώνουμε πάλι και βρούμε αφορμή για να πλακωνόμαστε, όπως συνηθίζεται στον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν απόψεις, θα τις συζητήσουμε. Ακούτε ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο, η ραδιοφωνική εκπομπή μας, κάθε μέρα από τις 12 μέχρι τις 2. Μία παρατέταρτο σήμερα, Παρασκευή 20 Ιανουαρίου. Ξεκινάμε σιγά-σιγά. Αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα. Στη διάθεση εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ Σάλκε, η οποία ξεκινάει από 23 πρώτου, από την Δευτέρα, και έχουν ένα διάστημα μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου οι κάτοχοι διαρκείας να πάρουν και πάλι τη θέση τους για αυτόν τον αγώνα, αφού δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας. Και όλοι οι υπόλοιποι βέβαια έχουν την ίδια ευκαιρία από 23 Ιανουαρίου να παίρνουν εισιτήρια στις άδειες θέσεις. Σημαντική πληροφορία, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται. Είναι αρκετοί αυτοί που προγραμματίζουν ταξίδι, έτσι, από άλλες περιοχές και από άλλες χώρες για να είναι εδώ στην Τούμπα το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, τότε, 16 Φεβρουαρίου. Το ίδιο ενδιαφέρον υπάρχει για τα εισιτήρια του αγώνα της 22ης του Φλεβάρη, που γίνεται στη Γερμανία. Όπου παίζει ο ΠΑΟΚ εκεί στον Κιζελγκίρχεν και έχει αλλάξει ουσιαστικά και η ημερομηνία του αγώνα. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μια μεγάλη αναστάτωση και αλλάζουν τώρα όλα τα δεδομένα. Εντάξει, είναι το εξής απλό, ότι κάποιος χρόνος θα χάσει λεφτά, δεν το συζητάω. Θα πρέπει να ξανακλείσει τουλάχιστον εισιτήρια. Ας ελπίσουμε ότι τα ξενοδοχεία γενικώς αλλάζουν εκεί και τουλάχιστον θα μείνει αυτή η ταλαιπωρία, ότι πρέπει να αλλάξουν λίγο την άδειά τους και τις μέρες που θα πάνε, διότι πήγε μια μέρα νωρίτερα το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, ο κόσμος τώρα ασχολείται με αυτό, διότι. Επειδή καθάρισε νωρίς η πρόκριση στο κύπελλο από το πρώτο παιχνίδι μέσα στον Πανετολικό και επειδή στο πρωτάθλημα δεν υπάρχει τώρα ένα σχετισμό τέτοιων δυνάμεων που να σε ενδιαφέρει παιχνίδι πως παιχνίδις, εντάξει, σε ενδιαφέρει η γενικότερη εικόνα της ομάδας να είναι καλή. Άμα βλέπεις ότι εντάξει είναι καλή,
ησυχάζεις και δεν ασχολείσαι και τόσο και ασχολείσαι με την Ευρώπη. Τι έγινε, πρόκειψε λοιπόν, κάτι? Όχι, όχι. Όχι, περιμένουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Ωραία. Αν επιβιωθεί για το χθεσινό παιχνίδι. Όπου. Εσείς ήσασταν εκεί, θα μας τα πείτε. Θα ξεχαστεί γρήγορα, είναι η αλήθεια. Ήταν από τα πολύ εύκολα μάτς του ΠΑΟΚ, αρκετά αδύναμος ο αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ έκανε τις φάσεις του, όχι πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Έτσι, είχε αρκετές τελικές προσπάθειες, όχι πολλές μεγάλες όπως σε άλλα παιχνίδια. Πέτυχε 3 γκολ. Ναι, κάποια στιγμή είχε 6-7 τελικές, αλλά ήταν όλες ανούσιες. Ναι, οι πρώτες δηλαδή. Ναι, ναι. Μετά ξεκλείδωσε με τον γκολ. Αυτό το 19 δηλαδή είναι λίγο πλασματικό. Δεν είναι 19 σαν τις προηγούμενες. Σωστά. Ναι. Αλλά είναι και κάτω από το μέσο όρο που δέχεται ο Λεβαδιακός. Εντάξει, γιατί έχει και συγκεκριμένο αντίπαλο. Ο Λεβαδιακός ήταν η ομάδα που δεχόταν τις περισσότερες τελικές του πρωτάθλημα με μέσο όρο κοντά σε 21. Αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι που δούλεψε ο Γιάννης Χριστόπουλος, που έστησε την ομάδα αρκετά έξυπνο με ενισχυμένες βοήθειες πλευρές. Δηλαδή. Παίζει ρόλο και το ότι, για παράδειγμα, τα Γιάννενα, ο ΠΑΟΚ επί 90 λεπτά πάλευε να βγάλει φάση και να βάλει γκολ. Ναι. Χθες μετά το 2-0, δεν πάλευε κιόλας. Ναι. Ήταν πιο χαλαρός. Λίγα πράγματα για το παιχνίδι, λίγος κόσμος στο γήπεδο. Εύκολη επικράτηση. Η εντεκάδα, όπως αναφέραμε, με τον Μπέλκα στα αριστερά, που δεν κατάφερε να διακριθεί ιδιαίτερα στη θέση. Βεβαίως υπάρχει κενό, βεβαίως υπάρχει πρόβλημα. Παρότι μπορεί να παίξει ο Πέλκας, μπορεί να παίξει ο Μιστακίδης, μπορεί να παίξει ο Περέιρα που έπαιξε. Είπε και ο Ίβιτς κάποια στιγμή χθες ότι κεγόμαστε, αγωνιούμε. Πώς το έθεσε, είπε ένα ρήμα που δείχνει τη δική του αγωνία βεβαίως για την ενίσχυση σε αυτή τη θέση. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, ψάχνει ο ΠΑΟΚ τελικά και για ένα εξαροχτάρι, για ένα παίχτη στα χαφ. Και νομίζω ότι απάντησε πως το ενδιαφέρον μας είναι κυρίως για τον Winger. Εκεί κεγόμαστε. Τα άλλα βλέπουμε. Εντάξει, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, αλλά έγινε. Ουσιαστικά. Αλλά έγινε. Και εγώ είμαστε για αυτό που ήμασταν καλυμμένοι. Ναι. Και δημιουργήθηκε ως ανάγκη. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν θα έπρεπε κιόλας, αλλά προς το παρόν βρίσκονται αυτά τα ημίμετρα για τον ένα παίχτη στα άκρα. Γκολάρα ο Μάτος. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή, εντάξει, πολύ πολύ υψηλού επίπεδου. Σεντερφορίσιο τελείωμα. Τι να πεις τώρα, είτε για το χθεσινό τελείωμα, είτε για την εμφάνισή του, είτε για όλη τη χρονιά του, είτε για το ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, από όπου και αν το δεις, μιλάμε για τρομακτική επιτυχία. Θέλω να πω πολυτέλεια, αλλά δεν μου βγαίνει. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει το Μάτος, είναι λίγο υποτιμητικό για τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι τρομακτική η επιτυχία του ΠΑΟΚ που έχει αυτό το ποδοσφαιριστή. Είναι ο παίχτης που ησυχάζεις από εκεί. Είναι ο παίχτης που ως μονάδα είναι παίχτης πρωταθλήματος. Εσύ έχεις πρόβλημα στον γκολ. Για να πάρεις πρωτάθλημα. Είναι ο πρώτος σκόρερ. Πρώτος σκόρερ, το δεξί μπακ που δεν πρέπει να έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Να πιάσει διψήφιο αριθμό γκολ, τώρα είναι στα 6. Αν συνεχίσει έτσι, δε φίλε, θα φτάσει για πλάκα στα 10. Και δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο στην ιστορία για παίκτη που δεν βαράει πέναλτι. Φοβερό πράγμα με τον Μάτος. Από εκεί πέρα ατομικά νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Δεν είχε 10 ο Ιμπράιμ, ρε. 4-5 είχε. Όχι, ρε. Σε ποια φάση είχε περισσότερο από το Χωσάμ, αυτό είναι το σίγουρο. Ναι. Ο Ιμπράιμ Χασάμ. Ναι. Πήραμε το Χωσάμ, Χασάμ και Τσόντα τον Ιμπράιμ. Και ο Ιμπράιμ μας βγήκε. Και ο Ιμπράιμ ήταν λίρα 100 και ο Χωσάμ τον ψάχναμε. Ναι. Μόνο με τον Ολυμπιακό τότε. Και τον Άρη, ναι, εκεί ναι, του άρεσε εκεί. Νομίζω ότι πήγε αρκετά καλά ο Μπίσεσβαρ. Για μένα ο ποδοσφαιριστής αυτός έχει βρει τον ρόλο του στον ΠΑΟΚ. Τώρα αν είναι λίγος ή πολύς ή υποτιμητικό ή όχι δεν ξέρω, αλλά είναι το δεκάρι στον ΠΑΟΚ που μπορεί να βοηθάει αρκετά στα εύκολα μάτς. Τα εύκολα μάτς για τον ΠΑΟΚ, τα θεωρητικά εύκολα. Εύκολα μάτς ο ΠΑΟΚ έχει καμιά 20-25 τη χρονιά, δεν είναι λίγα. Εννοείται. Νομίζω ότι και στο πλάνο του Ίβιτς τον βρήκε το ρόλο του στα εύκολα μάτς. Εκεί όπου θα παιχθεί ποδόσφαιρο και δεν θα έχει λίμνες, βούρκους κτλ. Σε αυτά που δεν θα είναι συνεχόμενα. Θα είναι ο Μπίσης Βαρδεκάρη και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έδωσε 2 ασίστ χθες, την κάνει τη δουλειά του, συμμετέχει, είναι πρωταγωνιστής. Τώρα, αν μπορεί κάποια στιγμή να το κάνει αυτό και στα ντέρμπι,
να το κάνει και σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Θα δούμε. Γι' αυτό χρειάζεται το ΠΑΟΚ ένα οχτάρι ψηλού επίπεδου για να κάνει το rotation με τον Πίσεσβα. Για να γυρίζει από 4-2-3-1 σε 4-3-3. Ναι. Είναι πολύ αυτό που πετυχαίνει. Είναι λίγο. Ο καθένας το κρίνει. Μέχρι στιγμής πάντως αυτός είναι ο ρόλος του. Του Ολλανδού τον βρήκε. Είναι βελτιωμένος πολύ αθλητικά σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Το συζητάμε εδώ και ένα 1,5 μήνα, 2. Είναι καλά αθλητικά, δηλαδή δεν είναι στο χάλι που ήταν, γιατί ήταν χάλι παλιότερα. Και σίγουρα σε αυτά τα παιχνίδια με κλειστές άμυνες μπορεί να σου κάνει δουλειά η οποία δεν μπορεί να την κάνει άλλο. Η καλύτερη του πάσα χθες είναι στο δεύτερο ημίχρονο στο Λέοβατς. Κάθετη. Ναι. Εκεί ο Λέοβατς, δε φίλε, 2 φορές που βγαίνει μόνος να δώσει εύκολη πάσα. Δηλαδή πώς το κάνει. Εκείνο ήταν μη αναμενόμενο. Ήταν κάτι το οποίο. Όπως και στο φάουλ με το Βαρέλα, νομίζω ότι κοιτούσε αλλού και την πέταξε αλλού. Ο Μπίσεσβαρ. Έχει και 2 ασίστ τον Μπίσεσβαρ. Δύο ασίστ. Χθες έχει. Τα 2 πρώτα γκολ. Την φάση του γκολ του πρώτου. Τη φάση του γκολ του δεύτερου που εντάξει είναι και τύχη στη μέση γιατί κάνει τσάφ νομίζω. Το φάουλ στον Βαρέλα και την κάθετη που λέει ο Μίτσος. Αν λοιπόν μου έχεις 4 τέτοιες μπαλιές σε κάθε παιχνίδι, ρε φίλε, να σε πληρώσω και 2 εκατομμύρια. Εντάξει, εννοείται. Δεν θα δεις χαφ στην Ελλάδα αυτή την περίοδο να σου κάνει 4 τέτοιες πάσες στο ίδιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το επίπεδο αυτού. Αλλά είναι άλλα τα οποία πρέπει να διαχειριστούμε έξυπνα. Έχει σταθεροποιηθεί λοιπόν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή εκτιμώ ότι για παράδειγμα στα Γιάννα δεν πρόκειται να παίξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο Δίζελ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να παίξει ο. Στο ΠΑΟΚ Σάλκε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Δεν είναι. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς παίκτες. Κοίτα. Είχαμε τον Ταλγκά. Τι θα κάνουμε στις κλειστές άμυνες. Την έχουμε την απάντηση αυτή. Άλλο άμα δεν μπαίνουν τα γκολ. Mm. Δεν υπάρχει παιχνίδι με κλειστή άμυνα που δεν την ανοίξαμε. Ωραία. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν παίζουμε με ομάδες ισοδύναμες με εμάς. Και πιο δυνατές. Και πιο δυνατές. Σάχο βλέπω να παίζει. Στα Γιάννα κουτί είναι. Αλλά εντάξει. Μπορεί και τριάδα, μπορεί και. Για τριάδα θα πάει. Τι να κάνει. Για τριάδα θα πάει. Αφού δεν θα έχει εξτρέμ πάλι. Ο Πέργκα αναγκαστικά θα πάει αριστερά. Ή αν θα παίξει ο Μιστακίδης. Ναι. Είναι πολύ πιθανό. Για άλλο πρόσωπο, Περέρα βεβαίως είναι πρόσωπο για το παιχνίδι σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία του στον ΠΑΟΚ. Σε μια στιγμή που βεβαίως υπάρχει ζήτημα, τίθεται από την δική του πλευρά να βρεθεί ομάδα και έχει ενδιαφερόμενους από την Αργεντινή, όπως λέγαμε και χθες. Ο Ίβιτς κάνει και πάλι τον αγώνα του να τον κρατήσει. Γιατί για τον προπονητή είναι μια ακόμα λύση. Είναι στα συν να υπάρχει και αυτός ο ποδοσφαιριστής. Όταν έχει πρόβλημα στον γκολ. Πώς μπορείς, όταν είσαι προπονητής και τα βλέπεις από τη δική σου πλευρά, πώς μπορείς να πεις να φύγει ένας παίχτης με τόσο καλά τελειώματα. Βρίσκει την ευκαιρία στο 60 του αγώνα χθες να του δώσει πιο πολύ χρόνο σε ένα μάτς που ο αντίπαλος είναι αδύναμος, παίζει και με 10, να χρησιμοποιήσει τον Περέρα που βεβαίως έχει και τη ρέντα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, να βρεθεί στις 2 στιγμές εκεί και να βάλει εύκολα γκολ. Το πιο ενδιαφέρον για τον Περέρα είναι αυτό που συνέβη στην ένδειξη τύπου. Και νομίζω ότι πιο πολλοί το έχουν ακούσει, έχουν ενημερωθεί. Ρωτήθηκε ο Ίβιτς και για τη θέση του παίχτη και για το παρόν και το μέλλον του. Για το πώς το βλέπει ο ίδιος, τι σκέφτεται. Απάντησε σε όλα, όπως απαντάει. Απάντησε στο ότι τον βλέπει πιο πολύ ως αριστερό half extreme, είπε. Απάντησε γιατί δεν τον βλέπει ως φορ, ένα παίχτη με τόσο καλά τελειώματα. Είπε ότι εμείς παίζουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο, αναψόμαστε κυρίως από τα πλάγια. Σε κλειστές άμυνες συνήθως σηκώνουμε την μπάλα και εκτιμώ ότι χρειαζόμαστε έναν πιο καλό παίχτη στο κεφάλι, πιο υψηλό στον ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό δεν παίζει ο Περέιρα στην κορυφή. Ένας προπονητής μπορεί να πει τα μισά από αυτά που σκέφτεται για μια τέτοια περίπτωση δημοσίως. Εμείς όμως αισθανόμαστε αυτά που λέει. Ναι, εμείς αισθανόμαστε αυτά που λέει. Όχι αυτά που υποθέτουμε. Ναι, όχι υποθέτουμε, αυτά που φέρονται στο γήπεδο. Εξήγησε. Πήρε θέση, κρίνεται, γι' αυτό απάντησε πάντως και όλος ο κόσμος ξέρει. Τη δική του άποψη. Είπε, εσείς τι θέλετε, τι εισηγηθήκατε, να μείνει, να φύγει. Καταρχάς, τόνισε ότι δεν ξέρει τι θα γίνει, γιατί πραγματικά είναι ανοιχτό το είναι ζήτημα και δεν αποφασίζει κι αυτός. Εντάξει, πάει, αποφασίζει. Ο παίκτης αποφασίζει, φίλε, στην προκειμένη περίπτωση. Όταν δεν του δίνεις πολύ χρόνο, έχει το δικαίωμα να σου πει, φίλε, άσε με να φύγω. Ναι, εσύ αποφασίζει πάλι. Ναι, αλλά εντάξει, ξέρεις τώρα ποιοι είναι οι κανόνες αυτές τις συζητήσεις. Λέει, εγώ ξέρετε τον κράτησα το καλοκαίρι και σήμερα είδατε τι πιστεύω. Τι είδαμε, τον έβαλε αρκετό χρόνο και θέλει να τον κρατήσει.
Θα δούμε πού θα κυλήσει το θέμα. Δεν ήταν δύο χρόνια με τα Γιάννενα που το χρειαζόμασταν. Ναι, ναι, άργησε. Μάλλον το κατάλαβε το λάθος του χθες, γι' αυτό τον έβαλε πολύ νωρίς. Άργησε. Θα παίξει ρόλο όλο αυτό το σκηνικό στην παραμονή του Περέιρα. Θα το δούμε στις επόμενες ημέρες που θα κριθεί το θέμα. Διευκρινίσαμε το πότε είναι η λήξη συμβολέου. Το 17 όλα τα στοιχεία. Το 17, ναι. Όλα τα στοιχεία αυτό το καλοκαίρι, δείχνουν. Δε. Ναι. Ο Περέιρα που έχει φτάσει στα 5 γκολ. Είναι και αυτός ψηλά. Με λίγο χρόνο, με λίγα παιχνίδια, τα έβαλε τα 5 γκολ του. Έστω και αν φέτος έχει χάσει και αυτός πολύ μεγάλες ευκαιρίες. 6 έχει ουσιαστικά. Αν το σου πω, 5 μέτρησαν από αυτά που έβαλε. Ο Αθανασιάδης δεν κατάφερε να σκοράρει σε άλλο ένα ακόμα παιχνίδι. Ο Κάμπος και ο Πέλκας νομίζω δεν πήγαν τόσο καλά. Ο Κάμπος κερδίζει την κόκκινη. Είναι στα σύν του. Τα χαφ στον άξονα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μια χαρά συνεργάζονται. Σήμερα νομίζω περνάει την καλύτερη περίοδο στον ΠΑΟΚ. Και στην άμυνα δεν υπήρχε ιδιαίτερη δουλειά. Δεν ήταν ένα πολύ εύκολο παιχνίδι για αμυντικούς και τερματοφύλακα. Έτσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-0. Και ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος λόγω συνθήκων στα Γιάννενα. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε λίγο στη βαθμολογία, είναι πλέον έκτος. Με παιχνίδι λιγότερο. Ναι, με 23 βαθμούς. Είναι 8 βαθμούς πίσω από τη δεύτερη Ξάνθη. 6 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και 5 βαθμούς από τον Πανιόνιο. Και παίζει με την πέμπτη ομάδα που είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα. Έχει ευκαιρία να τον προσπεράσει και να βρεθεί από πάνω του. Από Δευτέρα και μετά. Με παιχνίδι λιγότερο, παραλαμβάνουμε. Με παιχνίδι λιγότερο στη Λάρισα. Που οι συνθήκες γηπέδου είναι οι ίδιες σχεδόν. Κάτσε μέχρι μια Φλεβάρι, φίλε. Οι ίδιες είναι. Το Λάρισα Βέρια, αν το θυμάσαι, είναι τραγικό. Κάκι στους αγωνιστικούς χώρους. Και να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Η Σούπερ Λίγκα δεν πρέπει να μην επιτρέπει σε αυτά τα παιχνίδια. Να βρει άλλο γήπεδο, δεν με ενδιαφέρει. Φίλε. Να οριστεί άλλο. Έξε στην Τούμπα που έχει καλό αγωνιστικό χώρο. Χάλασε λίγο. Όχι, μια χαρά ήταν. Σχέση με αυτά που είδαμε. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Κυκρινισμένο ήταν. Παίζουμε στα Γιάννα. Δεν είναι το γήπεδο καλό αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πού έχει το κοντινότερο γήπεδο που βλέπετε? Στην Κέρκυρα. Πά, παίξει στην Κέρκυρα. Έτσι δεν είναι. Βολεύτηκε. Είχες από εκεί, είχες από εκεί. Στην Κέρκυρα δεν θα πας. Γιατί δίπλα δεν είναι. Τα Γιάννα με την Κέρκυρα. Αυτό ήθελε να γυρίσει ρε, από το Άκτιο, ήθελε να γυρίσει μέσω τη Κέρκυρα. Τι επιλογή είχαμε, αν μέναμε στο Αγρίνιο. Πού να πήγαινα. Σπάει στη Βέρεια. Θα έπαιρνα το φέρει το ένα λεωφορείο θα πενταγόμουν στη Λευκάδα και από εκεί στο πλοίο με το πλοίο στην Κέρκυρα. Αν έχει πλοίο. Που δεν είχε. Χιμπολιάτικα. Χιμπολιάτικα, αλλά εντάξει τώρα. Θα πάω τα φιλαράκια που δεν κατάλαβα. Ρε, φίλε. Κακό είναι. Ναι, ναι. Κάτι άλλο από χθες έχουμε. Για να πάμε στα σημερινά. Από χθες. Τι να πεις από χθες τώρα. Α, βάλε το σπότ ρε. Έλα, τα σεμινάρια ρε φίλε. Σεμινάρια κάναμε. Αυτό που σου βγάλε ο Τρούφ. Και στο YouTube αν πατήσεις σεμινάρια Κόλκα θα το βγάλει γιατί το ανεβάσαμε σαν λίμπερο. Αυτό δεν είναι μετάδοση πλέον. Διδάσκεται στις σχολές δημοσιογραφίας. Ναι, αν μας ακούν στις σχολές ένα διάλειμμα να κάνουν τα παιδιά για να ακούσουν τα σεμινάρια. Είναι κάρτα στο Μεντί πρώτη στο παιχνίδι. Θα βάλουμε εδώ 10 ευρώ στην κόκκινη τώρα. Κάτσε να τα βάλουμε Γιώργο μου, μην χάσουμε την ευκαιρία. Περίμενε. Ακούτε, είναι διαδραστική μετάδοση. Δηλαδή, το ζεις, το βλέπεις, το παίζεις. Καλός άνθρωπος ο Μεντί. Καλός άνθρωπος. Την κάρτα δεν γίνεται. Είναι η φάση περίπου στο 30. 20 ευρώ. Σίγουρη επένδυση. Άντε, δε. Το πήρε. Πάμε παρακάτω. Περνάει έναν, περνάει δύο, φάουλ. Για κάρτα το Μιλιάζες, να δούμε αν θα βγει. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Στο 32. Όσοι υποψήφοι περισσότεροι για κόκκινη, τόσο καλύτερα, βγάλει την αγοράκι μου. Επενδύσεις κάνουμε εδώ στον ελληνικό αθλητισμό. Κάρτα για τον Μιλιάζες. Πιέζει ο Πέλκας, κερδίζει. 35. Περνάει και φάουλ για κάρτα. Έλα, γολ, βγάλει και αυτήν. Έλα εδώ. Βγάλει. Κάρτα στον Μουλόπουλο. Μπράβο, αγοράκι. Έξαλλος ο Μουλόπουλος. Ήταν. Όλες ήταν. Μιλιάζες Μεντί,
και Μουλόπουλος στις κάρτες στην άμυνα του Λεβαδιακού. Σκέφτεται να χώσει και αλλού τώρα. Τώρα μπαίνει στον πειρασμό. Αυτός διαμαρτύρεται πολύ όμως. Ναι, είναι για κόκκινη Γιώργο, έτσι όπως το βλέπω. Βάζει ο Γιακουμάκης, χάνει ανάμεσα σε τρεις, η μπάλα πάει στο Μαχαίρα. Ο Τσίμιλος βάζει την κόντρα, ο Κλάος πιέζει και παίρνει την μπάλα. Έχοντας τον Ουόν μπροστά του, περνάει. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ και κάρτα. Βάλε κάρτα, αγόρι μου. Έτσι, μπράβο. Εδώ και μόνο ότι ο Αθανασιάδης πάει να περάσει τον ένας με έναν αντίπαλο, είναι... Κάτσε να βάλουμε κανένα κοσάρικο ακόμη. Μάλιστα. Συνεχίζει η διαδραστικότητα στη μετάδοση. Έχουμε προβλήματα, Γιώργο, από ό,τι βλέπεις στο γήπεδο. Αυτό είναι. Ναι, ναι. Πόση και η τέταρτη είναι αυτή. Τε και οι τέσσερις αμυντικοί έχουν. Έξαλλος Ασλαμάς σήμερα. Με διαιτησία πολύ μαγνή. Στο 40. By the book και by the book. Και πόσοι από αυτούς είναι μαύροι που φάγανε την κάρτα. Δύο και ένας ψυχοπαθής Πορτογάλος με ξανθή μοϊκάνα. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, όλα, στα στοιχήματά μας θα γίνουν όλα. 3.50 έπεσε η κόκκινη. Από πόσο? Καλά, από 4. Βάλε 30. 20 έπαιξα με 4 και 30 με 3,5. Στο κόκκινη το έπαιξε εσύ, στο μεντί. Δεν το έδινα, μα τότε δεν θα το έπαιζε. Πιέζει και κλέβει ο Κάνιας ψηλά. Και τώρα θέλει μια καλή πάσα στο Τζάλμα που θα τη δώσει. Τζάλμα εδώ δεξιά με χώρο βγαίνει ο μεντί. Κλώσα τον. Ω! Κάρτα! Κάρτα, αγόρι μου, κάρτα! Δεν έχει βρει μπάλα με τα δύο τάκλιν. Και πέναλτι είναι, όχι. Φάουλ έχει δώσει. Και πέναλτι δηλαδή. Έξαλλη, διαμαρτύρομαι κι εγώ. Αυτός ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο 42 ο Μεντί. Του το είπε ο Λάιτσμαν. Δεν ξέρω τι θα κάνει αν είναι δυνατόν. Ο επόπτης του το είπε και την έδωσε. Αλλιώς δεν την έδινε. Το σκέφτεται, ρε. Το σκέφτεται. Το βλέπει, το μελετάει, το ζυγίζει. Είναι πέναλτι, φάουλ. Κάνε την κάρτα, βρε αγόρι μου. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Πίεση ψυχολογική. Είναι έξω, αλλά είναι κάρτα. Ναι, γιατί έπεσε με τα δύο πόδια. Τα δύο δεν βρίσκει μπάλα. Ντροπή! Φίλιππα Συρίγο το 2017. Παγίδευε, το φωνάζει. Το φωνάζει. Ναι. Θα την πάρει, ρε. Ναι, την βγήκε. Ησύχασε τώρα. Ελπίζω να πληρωθήκατε όλοι μαζί μας. Κάρτα στο Μεντί. Σεμινάρια κόλκα έχουμε. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και πάντα με τριόφρονο. 185 πήραμε. Αυτά είναι. Τι γίνεται στο ραδιόφωνο της πόλης. Καθυστερήσαμε το διάλειμμα. Εσύ πες μου, ρε φίλε, ότι όταν τρώει την κίτρινη ο Μεντί που τον έχεις δει και σε 15 παιχνίδια. Γιατί... Ναι, δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου να φορτώσεις κατευθείαν. Και λίγα έβαλα. Είναι που θα έχει πίεση πολύ. Και λίγα έβαλα. Καλά και στα 4 που έχουν και οι 4. Κάνω έγκλημα. Ναι, ρε φίλε. Αφού έχεις ψήσει όλο τον κόσμο να παίξει Klaus anytime. Αλήθεια είναι αυτό. Άμπρα, μα τα λέμε. Εντάξει, και έχασε. Και εσύ έλεγες. Εγώ είπα όμως είναι τα ποσοστά μικρά. Χάθηκαν λεφτά. Άπειρα είναι λεφτά. Τα ποσοστά χάθηκαν. Μικρά. 1,55 δεν έπαιξα εγώ. 1,55. Στα 2 γκολ. 3,55. Πάρα και λίγα είναι. Πάμε στο διάλειμμα. Ήρθαμε την πρώτη ώρα πριν από λίγο με αναδομό του ειδικού στην ανακαίνιση. Μπείτε αναδομό.gr για να ενημερωθείτε για προσφορές. Με ρεκίνα. Κλείσαμε. Με burger and shake, ναι. Στην Κούσκουρα, το καλύτερο μπέργκερ στην πόλη με πάρα πολλές προσφορές καθημερινά. Όσοι είναι κοντά εκεί και δουλεύουν καθημερινά μπορούν να έχουν μια κάρτα για έκπτωση 15%. Πάρα πολύ έξυπνη ιδέα και χρήσιμη. Και με Ρεγκίνα που πρωτοπορεί στα αξεσουάρ μπάνιου και τα υδραυλικά είδη. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα με είδη υγιεινής και όχι μόνο. Και ξεφυλίζεται το κατάλογο στο reginabanio.gr. Δεύτερη ώρα με κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Όποιος καταλαβαίνει ξαφνικά ότι έμεινε από μπαταρία, όλο το 24ωρο μπορεί να τηλεφωνήσει στο 2310-545-999. Επιτόπου έρχονται και σολάζουν μπαταρία. Δίνεται η λύση. Για... Και για κάθε αλλαγή μπαταρίας υπάρχει δωρεάν έλεγχος του δυναμού. Και με δύναμη από τα βόρεια προάστια, τα Alter Ego δίνουν όλη τη Θεσσαλονίκη, όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα μάλιστα έχουν και εκπτώσεις έως 60%. Στην 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία είναι το κεντρικό κατάστημα. Στην Πασαλίδα 85 στην Καλαμαριά υπάρχει δεύτερο. Κουστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Μέχρι και 60% έκπτωση, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές, πλήρης ανδρική ένδυση στα Alter Ego. Ο άνθρωπος έβαλε θέμα στο ΠΑΟ 23 και στο SDNA δωρεάν σεμινάριο από τον Σταύρο Κόλκα. Τι το βαλάκω, ρε φίλε. Εσύ το προτείνεις, απλά ο τίτλος. Ξέρεις, ποιος κάνει, ο Ατρίδης κάνει βάρδια. Όποιος κάνει. Άμα πεις εσύ ένα, ο Ατρίδης κάνει πέντε. Εκβιασμό, δέχτηκε και το βάλε.
Έλα, χαβαλέ έχει, ωραίο είναι. Ωραία, πάμε στην υπόθεση των μεταγραφών του ΠΑΟΚ. Ένα θέμα καίει, το παραδέχθηκε και ο προπονητής χθες. Έχει να κάνει με τον Ακραίο. Η επιλογή βεβαίως είναι ο Ενρίκε. Αλλά όταν περνάνε 3 και 5 μέρες και δεν υπάρχει εξέλιξη και αργούν, είναι υποχρεωμένος ο ενδιαφερόμενος να ψαχθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή είναι αυτονόητο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη τηλεφωνεί και ψάχνει τι ισχύει σε άλλες περιπτώσεις για να είναι έτοιμος. Μαθαίνουμε ότι μια συνεννόηση με τους Γάλλους της ΡΕΝ υπάρχει ώστε σήμερα να κλείσει το θέμα. Μπορεί να κλείσει θετικά, μπορεί να κλείσει αρνητικά, αλλά πρέπει να κλείσει. Πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει αυτό το ζήτημα. Και ο παίχτης παίζει από την πλευρά του για να γίνει μεταγραφή. Οι Γάλλοι όμως δεν κάπτονται μέχρι τώρα. Έχει ντέρμπι αυτό γειτονικό με την King Camp που τους έχει πάρει και τα δύο κύπελα, όπως λέγαμε και προχθές με τον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Το μάτς είναι αύριο, σήμερα βγαίνει αποστολή. Θα είναι και αυτό ένα δείγμα, θα είναι μια ένδειξη για το τι θα γίνει στην υπόθεση του Ενρίκε. Ο Ενρίκε ακόμα και μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν κανονικά στην αποστολή και έπαιρνε κάποια 5 λεπτά, 10 λεπτά, 20 λεπτά ως αναπληρωματικός. Αν σήμερα έρθει μια πρώτη είδηση ότι δεν είναι αποστολή με την ΚΑΜΠ, μάλλον πάει προς θετική κατάληξη τον ΠΑΟΚ και θετική απάντηση για να γίνει η μεταγραφή. Προφανώς αυτό θα συνδυαστεί και με την απάντηση της ΡΕΝ. Αν δούμε να καθυστερεί απάντηση και αν δούμε τον παίχτη στην αποστολή της ΡΕΝ για το μάτς με την ΚΑΜΠ, τότε μάλλον θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την συγκεκριμένη υπόθεση. Κάτι άλλο μεταγραφικό δεν υπάρχει πέρα από τους παίχτες που είναι να αποχωρήσουν. Για το Σκόνδρα είναι μια σημαντική ημέρα να αποφασίσει η ομάδα που τον δοκιμάζει, η Λεύσκη Σόφιας, τι γίνεται. Ο Γιαννούλης έφυγε. Για τον Χαρίση, ακούσατε τη θέση του προπονητή. Τα αυτονόητα. Έχει 5-6 παίχτες και παραπάνω στη θέση εκεί τον Χαφ. Στην προτεραιότητά του, ο Χαρίση είναι κάτω. Έρχονται πολλά παιχνίδια και πρέπει ο όγκος του ρόστερ να μεγαλώσει ο ενεργός. Αλλιώς δεν θα βγουν αυτά τα παιχνίδια. Και ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει κανονικά, έχει στήσει ένα κορμό κτλ. Οι διακλαδώσεις του κορμού αυτού στο rotation δεν είναι ακόμα ξεκάθαρες. Και έχουμε να παίξουμε 10 παιχνίδια σε 40 μέρες. Ούτε 40 μέρες. 11 παιχνίδια σε 40 μέρες έχουμε. Και τα μισά, το 70% είναι ντέρμπι. Εσύ πηγαίνεις και παίζει το ΠΑΟΚ Τρίπολη είναι εύκολο. Λες και ήταν ποτέ το ΠΑΟΚ Τρίπολη εύκολο. Παίζουν ανοιχτά αυτά, θα είναι πολλά. Μακάρι να φάνε πολλά. Αλλά σου λέω τώρα. Δεν είναι εύκολο το έργο. Έχουμε τρία στόπερ έχουμε. Τέσσερα με τον Χατζησέα. Ο Πούγκουρας είναι πριν του Χατζησέα. Ο Χατζησέας ήρθε μετά, πέμπτος είναι ο Χατζησέας. Ο Χατζησέας μετά από όλα είναι 5 μήνες χωρίς προπονήσεις με την πρώτη ομάδα που έκανε γύρω-γύρω. Δηλαδή θα τον υπολογίζεις μετά τον Μάρτιο να είναι αθλητικά εκεί που πρέπει. Βοηθάει αρκετά ότι δεν έχει πολλές κάρτες ο ΠΑΟΚ. Νομίζω έχει πολύ λίγες σε σχέση με άλλες ομάδες. Οι τιμωρίες θα είναι λιγότερες φέτος από ό,τι φαίνεται, όπως είναι και οι τραυματισμοί. Αλλά πράγματι έρχονται πολύ δυνατά παιχνίδια και θα χρειαστούν πάνω από 15-16 ενεργοί ποδοσφαιριστές για να είναι καλά το ρόστερ της ομάδας. Φίλος έγραψε ένα μήνυμα να το διαβάσουμε για τον Ίβιτς. Να αφήσουν τον Ίβιτς να κάνει δουλειά μόνο... μόνο με τον ίδιο προπονητή για 2-3 χρόνια θα δούμε Χαΐρη. Έτσι είναι, με τον ίδιο προπονητή, με τον ίδιο γιατρό, γυμναστή, με τους ίδιους παίχτες και όχι αλλαγές 5-10 παιχνών κάθε καλοκαίρι, με την ίδια συνήθεια. Εδώ, παιδιά, είναι το φοβερό παράδειγμα της Ξάνθης. Ολόκληρος Πανόπουλος για πρώτη φορά στη ζωή του, για πρώτη φορά κράτησε προπονητή για 2,5 χρόνια και τον έχει δεύτερο. Τον κράτησε όμως. Ναι, για πρώτη φορά τον κράτησε. Να το διώξει. Και επιβραβεύεται ότι σου λέει σε συνδυασμό ο Θεός της μπάλας. Επιβραβεύεται σε συνδυασμό. Δηλαδή αυτός μένει σταθερός. Ωραία. Και οι άλλοι δεν μένουν. Και τιμωρούνται οι άλλοι που δεν μένουν σε συνδυασμό με τον άλλον που μένει.
Αυτό είναι το ρεζουμέ. Πρέπει να ξέρουν. Και επειδή είπε 5-10 ότι... μεταγραφές, 14 παίχτες αλλάξαμε στο ρόστερ το καλοκαίρι. 12 το προηγούμενο. Δεν είναι 5 με 10, είναι over 10 κάθε χρονιά. Αυτό πρέπει να πέσουν. Και αν βάλουμε και το Γενάρη, είναι over 20. Φτάσαμε 100 μεταγραφές την περίοδο Σαββίδη. Και εδώ θα πρέπει και ο κόσμος λίγο να οριμάσει. Δεν σημαίνει κάνω μεταγραφές, σώθηκα. Πανηγυρίζουμε τις μεταγραφές. Κακό είναι να γίνονται όλοι οι μεταγραφές. Ποιοτικές προσθήκες θες. Σιγά τα ρόστερ που έχουν οι άλλοι ρεάκι. Σιγά τα ρόστερ. Γελάμε τώρα. Την ΑΕΚ της έφυγε η άβρα του ερχόμαστε, ήρθαμε, να είμαστε κτλ. Και είναι το ένα κραίνο πίσω από το άλλο. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει κορμό με τίποτα. Μιλάμε για κωμωδία. Ο Ολυμπιακός είναι κωμωδία. Και πάει Πανιώνιος με 2 εκατομμύρια μπάτζετ και σπάει πλάκα. Ναι, εσύ λες για τον κόσμο και ο κόσμος σου πει να τα πεις αυτά στην ΠΑΕ. Που πάει και πουλάει και αγοράζει και πουλάει και αγοράζει. Η ΠΑΕ. Και... Κακά τα ψέματα, η ΠΑΕ επηρεάζεται από το κλίμα, ρε φίλε. Δεν έχουμε την προσωπικότητα τη διοικητική, αυτή είναι η αλήθεια. Και πολλά πράγματα γίνονται με πολιτική άβρα. Έχει ένα μεγαλομέτωχο που θέλει να κάνει το γούστο του κόσμου. Δεν είναι έτσι όμως. Και το γιο του μεγαλομέτωχο που θέλει να κάνει το γούστο του κόσμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να πα πουθενά έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να κτίσει η ομάδα σταθερότητα. Πάντως και οι ομάδες που φέτος δείχνουν υγεία είναι ομάδες που έχουν κρατήσει προπονητή. Δες λίγο την βαθμολογία, έναν πιάσ' τους. Ακόμα και αυτοί που είναι εκτός πεντάδας, ο Πλατανιάς δηλαδή. Ας τον Ολυμπιακό. Ας τον Ολυμπιακό, εκτός συναγωνισμού. Ξάνθη έχει κρατήσει προπονητή. Ναι. Ο Πας Γιάννη είναι πολύ ψηλά. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ψηλά, εντάξει. Ναι. Ο Πανιώνιος έχει τον κορμό. Ναι. Ο προπονητής άλλαξε. Ο προπονητής άλλαξε και εκείνο όμως γιατί προέκυψε θέμα, έτσι. Ο Πλατανιάς είναι ψηλά. Και άλλαξε. Δεν θα άλλαξε. Και βεβαίως είναι σαν να είναι τιμωρημένη η ΑΕΚ και άλλες ομάδες, η Τρίπολη. Η ΑΕΚ, να δούμε πώς θα μπει η πεντάδα. Ναι, σωστό είναι αυτό. Ο Ατρόμητος άλλαξε, άλλαξε. Άλλαξε. Πάμε στο βόλεϊ, στην επιτυχία της ομάδας βόλεϊ. Είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι χθες με μεγάλη αγωνία, αναδιαστήματα και ειδικά εκεί στο 1-2. Τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ, πήρε την πρόκριση. Κέρδισε τους Σέρβους. Ο Ανδρέας Ανδρεάδης, ο αθλητής, ο κεντρικός του ΠΑΟΚ, είναι στη γραμμή μας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Όλα καλά. Ήταν αναμενόμενο το να πάει στις λεπτομέρειες αυτό το μάτς. Γιατί εντάξει, φάνηκε ότι είναι ανώτερος ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Οι Σέρβοι μπήκαν αποφασισμένοι χθες, βέβαια. Όλο αυτό το διάστημα εμείς προετοιμαζόμαστε για το Link Up και με τα βάρη που κάνουμε και με την προπόνηση. Ίσως και τους υποτιμήσαμε λίγο, γιατί νικήσαμε τη Σερβία, που ήταν ένα δύσκολο ταξίδι. Πιστεύαμε ότι θα τους κερδίσουμε εύκολα, αλλά ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας για την ίδια, αν και βρεθήκαμε πίσω με 1-2 στο σκορ. Ήταν και τα break και τον Golden Set αν χρειαζόταν, αλλά ευτυχώς η ομάδα έδειξε μέταλλο. Και χάρη στον προπονητή μας που μας χάρισε ακόμα ένα παιχνίδι ήρεμους, καταφέραμε και πήραμε την πρόκριση. Τι εννοείς? Αυτό πώς μεταφράζεται, σε κράτηση ήρεμους? Ο Γιάννης έχει το μαγικό ραβδάκι και μας κατά ήρεμους. Παρόλο που γίνονται αρκετά λάθη, η ομάδα είναι στην πίεση, στο πόντο, μας καταδηγεί πολύ σωστά και μέσα από αυτό καταφέρουμε και παίρνουμε τα μάτς, όπως έγινε και μέσα στη Σύρο. Κατά ψέματα, το βόλιο είναι ένα άθλημα που δεν μπορείς να υποτιμήσεις ποτέ αντίπαλο. Άμα σε πάρει ανάποδα, δηλαδή μπορεί να δυσκολευτείς πάρα πολύ. Σε αυτό έχει ο κουτς μαγικό ραβδάκι, γιατί πάμε πίσω στο σκορ ή κάτι δεν πάει καλά, στο τέλος καταφέρουμε και νικάμε. Δηλαδή από όλη την εμπειρία σου στο χώρο τον Καλμαζίδη, κυρίως τον εκτιμάς για αυτό, για το κουτσάρισμα και την ψυχραιμία που έχει στα κρίσιμα σημεία? Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ήρεμος και με άλλους προπονητές μπορεί να γινόταν ο πανικός. Ήρεμος και έτσι καταφέρουμε και είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και παίρνουμε το αποτέλεσμα. Ανδρέα, τι σκέφτεστε εντός ομάδας για την πορεία στην Ευρώπη? Βάζετε κάποιο στόχο, είναι κάτι πολύ σημαντικό? Πώς το αντιμετωπίζετε? Τώρα παίζουμε την Tour. Ναι. Πιστεύω ότι αν παίξουμε αυτό πραγματικά που μπορούμε, γιατί ακόμα δεν το έχουμε παίξει και δεν έχουμε και το διαγώνιο, η ομάδα, όπως έχουμε πει, νικάει με τραβηγμένο χειρόφρενο. Όλα τα μάτια. Πιστεύω μέχρι στη Σογκρούτ και μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με τραβηγμένο χειρόφρενο. Αυτό το αποδίδεις κυρίως στην έλλειψη του διαγώνιου, αυτή είναι η έκφραση ή και κάτι άλλο? Όχι,
Όχι, και η ομάδα αυτά που γίνονται στις προπονήσεις ακόμα δεν έχουμε βγάλει στο γήπεδο. Ναι. Που αυτό που βλέπω ότι σιγά σιγά παίρνουν κομμάτια μέσα στο παιχνίδι, παίζουμε αρκετά καλύτερα, το προπονητής έχει εντοπίσει κάποια λάθη που τα διορθώνουμε και ο ΠΑΟΚ θα έχει και την άποψή μου από εδώ και πέρα μια ανάκαμψη. Υπάρχει η αίσθηση, Ανδρέα, ότι επειδή έχετε συνηθίσει εδώ και μήνες να παίζετε με μία αυτή πάρα πολύ σημαντική απουσία που βεβαίως καλύπτει τα πάρους αθλητές, αλλά υπάρχει ένα κενό στο ρόστερ. Όταν θα μπει και ο διαγώνιος, μπορεί να, και εφόσον δημιουργηθεί χημεία, να εκτοξευθεί η απόδοση του ΠΑΟΚ. Έτσι όπως είναι τώρα συνηθισμένος και να του έρθει και μεγάλη προσθήκη. Συμφωνείς, το σημερίζεις ότι μπορεί να γίνει έτσι? Μπορεί να γίνει έτσι. Ο Χάρης Σακόπουλο που έχει αρπάξει την ευκαιρία τα μαλλιά παίζει πάρα πολύ καλά. Και αν είσαι ένας καλύτερος διαγώνιος από τον Σακόπουλο, θα κάνουμε και διαφορά. Mm-hmm. Εντός ομάδας, Ανδρέα, αυτό το θέμα του Γκόμες, πώς το ζήσατε? Είναι μια ιστορία που νομίζω ότι έχει σημαδέψει όλη τη φετινή σεζόν. Ο ένας τραυματισμός, οι αποφάσεις, η προσπάθεια, η στήριξη της ομάδας, ο δεύτερος τραυματισμός. Πώς το βλέπεις εσύ ως ένας πολύ έμπειρος αθλητής και άνθρωπος που ξέρει και τον Γκόμες πολύ καλά? Ναι, είμαστε συμπαίκτες δύο χρόνια στο Παναθηναϊκό. Ο Γκόμες, εκτός από είναι πολύ καλός αθλητής και δίνει άλλη δυναμική στην ομάδα, είναι και σαν αρχηγός, κρατάει τα αποδυτήρια μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι σημαντική του η συμβολή μέσα στην ομάδα, γι' αυτό έγινε και η προσπάθεια μήπως και φτιάξει το χέρι εντός τριών μηνών. Μέσα στην ατυχία μας, είδα που είναι ο τραυματισμός αρκετά νωρίς, για να φτιάξει η ομάδα για διαγώνιο. Γιατί αυτό κάλλιστα μπορούσε να γίνει αρχές Φεβρουαρίου ή τέλος Ιανουαρίου στο Link Up, που ήταν και ο στόχος να παίξει στο Link Up, και μετά εντός 2-3 ημερών να ψάχνουμε να βρούμε διαγώνιο. Το μόνο θετικό αυτό είναι που, για το Χάρη. Αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Χάρη θα είναι και το χρόνο του ΠΑΟΚ. Όλοι ευχόμαστε να πάει αρκετά καλά, να πάει καλά η εγχείρηση και να επιστρέψει σύντομα κοντά μας. Πώς αντιμετωπίζετε την διοργάνωση του Link Up ως ένας τίτλος που πρέπει να κατακτηθεί, και αν θες ένα σχόλιο για ό,τι έγινε τις τελευταίες ημέρες οργανωτικά, αν σας αγγίζει όλο αυτό το σκηνικό? Ναι, εμείς σαν παίκτες του ΠΑΟΚ και πρωταθλητές, όπου και να παίξουμε, θα τα δώσουμε όλα. Δεν μας αγγίζει, αυτά είναι θέματα της διοίκησης. Ναι. Για τα οργανωτικά, σαφώς και γίνανε αρκετά λάθη. Mm-hmm. Η διοργάνωση για μένα είναι ένας... Έγινε το Link Up το 2011 όταν αγωνιστήκαμε στο Ολυμπιακό Τουρνουά για να μείνουν οι ομάδες αδρανείς. Για μένα δεν σημαίνει κάτι. Το μόνο σημαντικό είναι ότι λέγεται Link Up είναι το Σαμαρά, και είναι του Σαμαρά. Μάλιστα. Κατά τα άλλα δεν αξίζει για μένα αυτός ο τίτλος, αλλά θα μπούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να το κατακτήσουμε. Σαν παίκτης του ΠΑΟΚ, σαν Ανδρέας Ανδρέα, δεν με αγγίζει. Γιατί πλούς αυτός, για μένα θέλω... Μάλιστα. Το κύπελο και το πρωτάθλημα. Ωραία, κατανοητό. Ένας φίλος ρωτάει, η αίσθηση που έχει ο κόσμος είναι ότι έχει μια νευρικότητα, έχει αρκετούς αθλητές που εκνευρίζονται εύκολα η ομάδα. Γι' αυτό αναφέρεσαι στο ρόλο του Καλαμαζίδη. Έτσι είναι η άποψή του. Αυτή είναι η άποψή του. Όχι, εντάξει. Είμαστε λίγο χτύπη μέσα στο μάτς, αλλά ο coach ξέρει και μας ηρεμεί. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε... Είμαστε αρκετά καλά. Ανδρέας, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον Ανδρεάδη. Ακούσατε, πολύ ειλικρινής. Δεν τον αγγίζει, δεν τον ενδιαφέρει το Link Up. Δεν είναι κανένας νεστικός αθλητής, ρε φίλε. Εντάξει, είναι... Ναι. Όταν κάνεις παραθλητισμό τόσα χρόνια, αντιμετωπίζεις και κάπως πιο κοινικά πράγματα που σε άλλους φαίνονται διαφορετικά. Έχει να κάνει με τη διαδρομή σου. Λογικό είναι. Αλλά βεβαίως ως αθλητής του ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να θα μπει, πάει να τα δώσει όλα. Δεν γίνεται να μπει, να μην παίξει. Ναι. Καταλαβαίνουμε, και πήγαμε λίγο απότομα στο βόλεϊ, ότι όλο αυτό που έγινε χθες και το συζητήσαμε και το περιγράψαμε και ακούσαμε και τη θέση της διοίκησης του ΠΑΟΚ έχει ενοχλήσει τον κόσμο. Θα το συζητήσουμε με το που επιστρέψουμε. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό το σκηνικό με το Link Up. Υπήρχαν και συνθήματα χθες το βράδυ στο Παλατάκι από φιλάθλους για τον ενδεχόμενο τελικό με τον Ολυμπιακό μάλλον. Θα το περιγράψουμε σε πολύ λίγο από τώρα, με το που μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με λίγα ακόμα ποδοσφαιρικά ζητήματα επικαιρότητας. Έχει 2-3 έτσι πολύ ωραία θέματα, ίσως μια ακόμα συνέντευξη
Και αυτό το θέμα στο βόλι που έχει προκύψει για την ερχόμενη εβδομάδα, για τον ημιτελικό με τον Ηρακλή, αλλά κυρίως για τον ενδεχόμενο τελικό. Στα ποδοσφαιρικά βλέπουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη του ΜΑΚ, ο οποίος για άλλη μια φορά διαφημίζει τον ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά και θα το καταλαβαίνουμε συχνά πυκνά όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει δύσκολες αποστολές, να πείσει κόσμο, να έρθει εδώ κτλ. Όλα αυτά παίζουν πάντα ρόλο, όπως και η πορεία του κάθε ΜΑΚ, του κάθε Λούκας κτλ. Κτλ. Ο ΜΑΚ που εκθιάζει και τον ΠΑΟΚ και την πορεία του, απαντάει κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη που έχει δώσει. Πού την έχει δώσει, δεν αναφέρουμε. Πηγαίνοντας στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ, ένιωσα ξανά ότι κάποιος με χρειάζεται. Εκεί άρχισα να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο ξανά. Γι' αυτό και είμαι ευγνώμων στον ΠΑΟΚ. Λέγε το Σαββίδη πολλά και διάφορα, λέει ότι είναι φίλος μου, βρείτε φίλος μου Σαββίδης. Και στο τέλος με αναφέρει, ήμουν ένας από τους παίκτες κοιλιά της ομάδας, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν είναι Ζενίτ. Και αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι Γαλατά Σεράι. Τι να κάνουμε. Δεν έχει παίκτες στο επίπεδο που έχει η Ζενίτ. Ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητες μου σε ένα ανώτερο επίπεδο. Γι' αυτό έφυγα από την Ελλάδα. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Άλλη μια συνέντευξη του Σλοβάκου που αποθεώνει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω το ίδιο κάνει και ο Λούκας. Τα ίδια και ακόμα πιο δυνατά το Ροντρίγκες. Έτσι. Άνθρωποι που έφυγαν ευεργετημένοι από τον ΠΑΟΚ. Αναγεννήθηκαν, ανέβασαν την αξία τους και το δέχονται και το λένε και το διαφημίζουν συνέχεια. Επιστρέφουμε στο βόλεϊ. Πάμε στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Και επειδή εκπροσωπείς αυτό το κομμάτι του κόσμου που θεωρεί ότι ήταν λάθος αυτό που έγινε χθες, ακούμε τις απόψεις. Εντάξει, ο κόσμος, όπως είναι λογικό, δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ναι, θα γίνει οποιοδήποτε τελικός στον οποίο δεν θα μπορούν να είναι και οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Εκεί είναι το θέμα ότι κολλάει ο κόσμος, ότι δεν φαντάστηκε ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να φτάσει σε ένα τελικό οποιασδήποτε διοργάνωσης και δεν θα μπορεί να έχει έστω παρουσία 50-100-150 φιλάθλων της ομάδας. Γι' αυτό υπήρξαν και χθες αντιδράσεις. Βέβαια, να σημειώσω πάνω σε αυτό ότι ο κόσμος, επειδή είχε και τον ποδοσφαιρικό αγώνα στην αρχή, δεν είχε πολύ κόσμο στο Παλατάκι, ναι, αλλά όσο περνούσε η διεξαγωγή του αγώνα, μαζευόταν όλο και περισσότερο. Στο αποκορύφωμα, μετά το τέλος του πρώτου σετ, μπήκανε τουλάχιστον 200-250 άτομα μέσα στο Παλατάκι, δηλαδή έξτρα. Έκαναν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Μη τι άλλο, όσοι ήταν και στο παιχνίδι και όσοι ήταν και στην μειότυπα, φάνηκε ότι ο κόσμος, κυρίως τα σημεία, τα νεκρά σημεία που είχε ο ΠΑΟΚ, και δεν ξέρω αν παρατηρήσετε για τα στατιστικά, χθες ο ΠΑΟΚ έκανε τα περισσότερα λάθη από την αρχή της σεζόν σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Μάλιστα. Το οποίο είναι τρομερό στατιστικό και πώς κατάφερε με τόσα λάθη να πάρει την πρόκριση. Δηλαδή, εγώ πραγματικά με τα νούμερα χθες το βράδυ δεν πιστεύω ότι κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση κοντά στους Σέρβους με τόσα λάθη. Έδειξε ο κόσμος ότι είναι εκεί. Έδειξε ότι γίνεται ένας μικρός πυρήνας οπαδών που στηρίζουν πλέον το τμήμα και είναι πάντα εκεί στο Παλατάκι. Αυτό το έχει πει και ο κύριος Γαλμαζίδης, ότι εκεί που είχαμε 10 και 20 άτομα σε κάθε παιχνίδι, πλέον έχουμε αποκτήσει ένα πυρήνα με 400, 500, 600 άτομα που είναι πάντα στο Παλατάκι και στηρίζουν την ομάδα. Ναι. Ωστόσο αυτοί θεώρησαν ότι έπρεπε με το δικό τους τρόπο να στείλουν και κάποια μηνύματα στην διοίκηση, η οποία δεν είναι στο απειρόβλητο, ξεκάθαρα. Γιατί πολύ απλά πλέον το τμήμα πρωταγωνιστεί. Όταν ένα τμήμα πρωταγωνιστεί, αν μη τι άλλο, και τα μικρά λάθη αλλά και τα καλά πράγματα που γίνονται έχουν άλλη προβολή πλέον. Δεν μπορεί ο κόσμος να του πάω να δεχτεί ότι η ομάδα θα πάει να παίξει τελικό στην Αθήνα χωρίς να έχει τη συμπαράσταση των οπαδών, και γι' αυτό το λόγο υπήρχαν χτες συνθήματα. Ένα από αυτά ανέφερε: αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σωστό, πάρτε εισιτήριο για τον τελικό, πάρτε εισιτήρια για τον τελικό. Υπήρχαν και λίγο 2-3 πιο τραβηγμένα, τα οποία δεν ακούστηκαν πάρα πολύ προς την διοίκηση της ομάδας. Το πήρε το μήνυμα σίγουρα η διοίκηση, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ναι, γιατί είχε δεχτεί εξ αρχής ότι, εντάξει, αφού έγινε αυτός ο χαμός που έγινε, και το League Cup δεν είναι κύπελο, αλλά είναι ένα τουρνουά, έτσι, προς τιμή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χαράξει την πορεία του στο ελληνικό βόλιο, έχει βάλει τη σφραγίδα του, θα κάνουμε λίγο πίσω, γιατί δεν είναι κύπελο. Ωραία. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος. Ωραία. Ναι, ναι. Δεν είναι το κύπελο, είναι το League Cup, ένα μικρό τουρνουά. Ωραία, ναι. Κάτι που από χθες ήθελα να ρωτήσω.
Οι σχέσεις του ΠΑΟΚ με την διοίκηση της Λίγκας ποιες είναι ακριβώς? Δηλαδή, τι καταλαβαίνεις? Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ΠΑΟΚ δεν στήριξε τον Αχιλλέα Μαυρομάτη στις προσπάθειες εκλογές. Αυτή είναι η Ομοσπονδία. Ναι, να το σημειώσω και αυτό όμως. Δεν στήριξε την Ομοσπονδία την πλευρά του κ. Αχιλλέα Μαυρομάτη και στην Ομοσπονδία του Βόλεϊ, δηλαδή στην ΕΣΑΠ που αποφάσισε για το Link Up, εκεί βρίσκεται ο κ. Σταρνατόρος, ο οποίος, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι και αντιπρόεδρος του ΤΑΠ Ολυμπιακός. Ναι, βεβαίως. Τι σχέσεις υπάρχουν? Ο ΠΑΟΚ περιμένει το λάθος. Περιμένει το λάθος. Δηλαδή δεν πολεμάει τη διοίκηση Σταρνατόρου, αλλά μετά τα περσινά γεγονότα που έγιναν στο κύπελο, αλλά και στο πρωτάθλημα με τον κύριο Σταρνατόρο, αν θυμάστε, που είχε βάλει ο ΠΑΟΚ παιχνίδι ενώ λείπαν οι κουβανοί, ναι. Δεν είναι καλύτερες οι σχέσεις. Δεν πολεμάει όμως σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, να το δώσει στον κόσμο να καταλάβει. Ναι. Γιατί και λίγα είναι τα πρόσωπα που ασχολούνται με το βόλεϊ και δεν υπάρχουν και άλλοι. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια κίνηση περαιτέρω για να συνεχίσει αυτή την κόντρα. Λογικό, όπως είναι και το καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν είναι και καλύτερες οι σχέσεις. Αλλά δεν πολεμάει έτσι ανοιχτά τον κύριο Σταρνατόρο. Ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα, χθες, μετά τα όλα όσα έγιναν για τη διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες συγκεκριμένες επιλογές η διοίκηση. Μία επιλογή ήταν να πει: δεν κατεβαίνουμε, αγνοούμε το τουρνουά στη μνήμη αυτού του μεγάλου αθλητή. Γεια σας και αντίο. Ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Εντάξει, ο κόσμος Δημήτρη ζητούσε να γίνει τελικό στην Αθήνα και στο Μενίδη. Και η αναφορά στο κλειστό Μενίδη. Εντάξει. Ναι, είχε να κάνει με το πρόσφατο σκηνικό. Ναι, πρέπει να καταλάβουμε βέβαια όλοι οι υπόλοιποι ότι ναι, ο παδός θέλει να πάει και να κοντράριστεί. Να το θέσω έτσι, ναι, με τον άλλο οπαδό. Έχει αποδειχθεί όμως κατά το παρελθόν ότι σε όλα τα αθλήματα δεν είμαστε ικανοί να διοργανώσουμε τέτοιες καταστάσεις και τις διοργανώσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να διοργανώσουμε μια συνάντηση πλέον, να βάζουμε χορηγούς, να κάνουμε, να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα πλέον. Και οι Κύπροι, αυτό κατάλαβαν. Έτσι. Εντάξει, να σας πω κάτι. Όταν βγαίνει ο κύριος Σταρνατόρος και λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου μας κοροϊδεύσε ότι και καλά θα υπάρχουν επεισόδια χωρίς να υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο. Δεν μπορεί να το λέει αυτό ο κ. Σταρνατόρος όταν ο ίδιος δεν μπορεί να διοργανώσει ένα τελικό με οπαδούς σε δύο ομάδων. Σωστό. Και να βγάζει γλώσσα. Σωστό. Στην Κύπρο που δεν δέχτηκε να διοργανώσει Final Four με τέσσερις πλευρές οπαδών. Αν γινόταν εκεί η διοργάνωση θα κινδύνευαν τα σύνορα της χώρας εκ νέου. Ναι. Αυτά μάθαν στην Κύπρο. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν το φανταζόταν κανείς αυτό. Μα τι. Άρα ότι ο κόσμος έστειλε το δικό του μήνυμα χθες για το Link Up, αλλά αυτό, άμα θέλει κάποιος να μ' ακούσει, είναι ότι αν γινόταν στο κύπελο, όπου ο ΠΑΟΚ από πέρσι έχει πάρει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις ότι θα γίνει στη Μακεδονία, ναι, να βγει ο κόσμος να αντιδράσει, να τα ακούσει η διοίκηση. Όταν μιλάμε όμως για ένα τουρνουά το οποίο δεν θα θυμάται κανένας, παιδιά. Ποιος το πήρε και ποιος δεν το πήρε. Εντάξει, βλέπεις ότι οι ΠΑΟΞίδες υπάρχει μια ανάγκη από τίτλους για την ομάδα και ακόμα και αυτό το θέλουν. Και λογικό είναι, δεν είναι? Ναι, και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Και ο πρόεδρος το θέλει. Βεβαίως. Αυτός είναι πιο ΠΑΟΞ από όλους. Εντάξει. Ναι, το έχει φράσει. Και χθες τα άκουσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Θεμητό και αυτό. Ναι. Άρα χθες ή θα έφευγε από τη διοργάνωση να μην ασχοληθεί καθόλου, ή θα έπρεπε να πάρθει μια συμφωνία για να υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι όροι ασφάλεια να γίνουν τα παιχνίδια. Πάρθηκε από όλους η απόφαση. Όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, από όλους. Η κληροτίδα τα έφερε έτσι ώστε να παίξει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του, η κληροτίδα, με τον Ηρακλή και εκτός στην Αθήνα τον τελικό. Ναι. Τι να κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ, να πει όχι, φοβάμαι, δεν έρχομαι? Δεν γνωρίζω. Μα θα είναι κολοτούμπα, ρε φίλε. Δηλαδή, αν το έκανε αυτό ο Ολυμπιακός, τι θα λέγαμε? Να δεχτεί να γίνει κλήρωση και μετά να τα γυρίζει. Ξαναλέμε, γιατί είναι και θέμα ενημέρωση. Πολλοί μπερδεύονται. Είναι το Link Up. Είναι άλλο πράγμα από αυτό που έγινε πέρυσι με το κύπελο. Όπου πέρυσι με το κύπελο υπήρχε παρεξήγηση, okay, και υπήρχε συμφωνία. Γιάννη, είπε κάτι. Για Μακεδονία, λες εσύ. Εγώ λέω ότι υπήρχε για Θεσσαλονίκη. Χθες ο κύριος Παϊσιάδης είχε πει για την Εύρω. Για τον Εύρω, ναι. Εγώ ξέρω ότι η υπόσχεση ήταν για Μακεδονία, όχι για Εύρω. Για Θεσσαλονίκη. Ναι. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μέσα από την Ομοσπονδία σκέφτονται το Αλεξάνδριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει εκεί, αλλά αυτή είναι η πρώτη σκέψη που βγαίνει από κάτω. Και εμείς αυτό θέλουμε. Πάλι, Αλεξάνδριο. Και μάθει, Αλεξάνδριο θα ακούσει. Είναι λογικό, είναι. Θεσσαλονίκη.
και είναι και πιο εύκολο φέτος για να γίνει το κύπελλο στο Αλεξάνδριο, γιατί παραλαμβάνω. Γιατί έχει και ψηλό τάβανο. Και αυτό. Δεν είναι πολύ εύκολο να το τάραξε στο μεταξύ, γιατί έχει μια είσοδο πάρα πολύ εύκολη για να μπει. Το ξέρει ο Κόλκας, έχει μπει από εκεί πολλές φορές. Έχω βάλει τάραφλεξ εγώ στο Αλεξάνδριο. Και έχω βγάλει. Επειδή παιδιά είναι ο κύριος Χαριτονίδης, να ξέρετε. Στο τάραφλεξ. Για να γίνει στο Αλεξάνδριο. Γιατί είναι ο κύριος Χαριτονίδης, ήταν χρόνια στο τμήμα βόλεϊ του Άρη. Πλέον είναι αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία, αφού έχασε τις εκλογές ο κύριος Μαυρομάτης. Και αν θα γίνει στο Αλεξάνδριο, θεωρώ ότι θα είναι δικιά του η κίνηση όλη αυτή για να γίνει εκεί. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που είναι μέσα στον Άρη, αν μη τι άλλο, αυτό θα πρέπει να συζητήσει. Άλλο λοιπόν. Το link up και άλλο το βόλεϊ με ό,τι έγινε πέρσι και τη συμφωνία. Στο βόλεϊ βέβαια θα κριθεί τώρα η νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, αφού δεν θέλανε κανείς το Μαυρομάτι. Οκ. Okay, θα κριθεί τι θα κάνει και αν σεβαστεί τα περσινά. Απλά να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αυτή την ώρα για το κύπελο, για το κανονικό κύπελο. Γιατί πάντα κάθε χρόνο τελείωνε το link up. Ναι, τελείωνε το link up και μετά προχωρούσε την επόμενη μέρα η Ομοσπονδία σε ανακοινώσεις πότε ξεκινάνε, ποια θα ήταν ζευγάρια, πότε θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Που λογικά ο ΠΑΟΚ θα είναι στην οκτάδα και θα περιμένει τι θα γίνει από Α2 και γενικά από τις υπόλοιπες ομάδες. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Το θέμα είναι ότι το link από ημιτελικός με τον Ηρακλή είναι Τετάρτη 25 του μήνα. Ωραία. Σε 5 μέρες από τώρα. Ωραία. Εκτός και αν η Νόβα αλλάξει την ημέρα του αγώνα για να καλύψει για τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή το ένα γίνει Τετάρτη, ας πούμε, το άλλο Πέμπτη. Ναι, ένα από τα δύο, ή του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ή το δικό μας. Ο Ολυμπιακός θα γίνει 28. Έχει δύο έδρες ο Ολυμπιακός, Στο είπα και χθες, δεν ξέρω ποια είναι η δεύτερη. Όχι, έχει έδρα και στο ημιτελικό και στο τελικό. Δύο σερί. Με βάση την κλήρωση. Και ο τελικός, στην έδρα του θα γίνει. Ο Ολυμπιακός είναι ο τυχερός της κληροτίδας. Μάλιστα. Και ο άτυχος είναι ο Ηρακλής. Και θα πρέπει τώρα εμείς να ψάχνουμε πώς έγινε η κλήρωση. Αυτό που συζητήθηκε είναι ότι αφού υπήρχαν παίκτες που ήταν τυπικά γηπεδούχοι στην πρώτη κλήρωση, γιατί να μην γίνει μόνο για τον τελικό. Δηλαδή, ήτανε ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ηρακλής ΠΑΟΚ ήταν. Όχι, ΠΑΟΚ, Ηρακλής ήταν. Όχι, η κληροτήρα έβγαλε Σταύρο ακριβώς τα αντίθετα. Όχι τώρα, ήτανε... για την Κύπρο. Για την Κύπρο λέμε. Στην Κύπρο ήταν να γίνει το μάτι. Στην Κύπρο ήταν Ηρακλής ΠΑΟΚ, δεν ήταν ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Εγώ επιμένω ήταν ΠΑΟΚ, Ηρακλής. Με τον Γιάννη είμαι εγώ. Εγώ είμαι με τον Κόλκα. Εγώ με τον Γιάννη. Θα πάω στο ΠΑΟΚ 4 παιδιά και θα το ψάξω. Να βγεις να πεις. Και τι λες εσύ ότι. Έπρεπε να γίνει μόνο μια κλήρωση, μόνο του τελικού. Μια κλήρωση του μέρους του τελικού. Όχι. Αφού έπαιζε, τι ήταν θέμα έδρας. Αγόρι μου, γίνεται κλήρωση. Είναι η Ηρακλής ΠΑΟΚ. Άλλη κλήρωση στο ουδέτερο και άλλη κλήρωση ποιος θα πάρει την έδρα τώρα. Είχε όμως. Εκείνο ματαιώθηκε τελείως. Φάει τον Ολυμπιακό το αδείο του. Παιδιά, τώρα τι σώπα, ρε, και θα φοβηθεί. Σιγά, θα φοβηθεί ο ΠΑΟΚ να πάει να κάνει, θα κατέβει. Άσε με το. Σιγά τώρα, εντάξει. Για τον έχω, λοιπόν. Πολύ θέμα το κάνουμε για μια διοργάνωση που είναι η τρίτη στη σειρά. Σωστό και αυτό. Άσε με τώρα. Γιάννη... Το μόνο άσχημο είναι ότι ο ΠΑΟΚ, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στο τελικό. Εντάξει, ο κόσμος που μας ακούει μπορεί να πιστεύει κάτι ωραία. Άλλο. Ένας τίτλος γοήτρου. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα φτάσει στο Final Four. Το θέμα είναι ότι μη ζήσουμε σκηνικά πάλι στο Ready μέσα. Μόνο αυτό. Στο κύπελο. Ναι, στο link up τώρα. Α, στο link up. Δηλαδή, άμα περάσει ο Ολυμπιακός και πάει τελικός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, μην ζήσουμε πάλι σκηνικά. Αυτό μόνο. Καλά, ας κοιτάξουμε να περάσουμε τον Ηράκλειο εμείς, γιατί τη μαγκιά χθες πήγαμε να την πληρώσουμε. Παιδιά, ο Ηράκλειος είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένος. Δεν είναι ιστορία στο βόλεϊ της χώρας. Δεν έχει χρήματα. Έχει βαριά φανέλα, κάνει... δεν πρέπει να τον υποτιμάτε. Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Σοκαρίστηκα. Τι σοκαρίστηκες, γιατί δεν πήγες χαλαρά με τους Σέρβους και την πάτουσες θες. Αφού είναι άθλημα τέτοιο το βόλεϊ. Ήρθε στο παλατάκι και πήρε 15 πόντους όλο σε 15 πόντους. Μπορεί να κρατάει καβάτσα για τον ημιτελικό. Μάλιστα. Πολλοί θέλουν να στραβώ σε ένα παιχνίδι. Άσερε τώρα. Εντάξει. Έχουν δει τα μάτια μας. Ωραία. Ένα-ένα κοιτάμε τα παιχνίδια. Γιάννη, ήσουν κατατοπιστικός. Μας έπεισες. Γιάννη, εχθές λίγο αγχώθηκες, ρε, εκεί στο τέταρτο σετ. Τι αγχώθηκες, ρε. Στο 26 το πήρε. Στο ήταν, σε εμά ήταν. Δεν το βλέπε. Ο Ραφαήλ είχαμε στείλει. Το Ραφαήλ στείλαμε, ρε. Τι από την ενημέρωση το πάω 24 το μάθαινε. Στην αίθουσα τύπου άλλοι ασχολιόντουσαν με τις δηλώσεις του Μάτος και άλλοι ασχολιόντουσαν με τον blog του Ανδρεάδη. Του Τερζή αρχικά. Τερζή, ο Τερζής δεν έδωσε το 2-2, την πρόκριση. Ήτανε διπλό το blog, ήτανε Τερζής και Ανδρεάδης μαζί. Όχι, Τερζής ήτανε, Γιάννη, σε διαψεύδω. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα με blog του Νομίζω Κουρνέτα. Νομίζω που το είπε και ο Ραφαήλ αυτό. Ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα πέρυσι με blog του Τερζή και φέτος πήρε άλλη μια πρόκριση με blog του Τερζή. Εσύ πες ότι δεν είναι έτσι.
Εδώ μας είπε ότι είναι κλήρωση Ηρακλής ΠΑΟΚ στο κήπεδο. Μάλιστα. Τα έχει χαμένα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γιάννη, ετοιμάσου για ready. Άντε, για τελικό. Εντάξει. Μου έστειλε χθες μήνυμα και ο Σταύρος ότι θα πάω εκεί πέρα. Are you ready to ready? Εννοείται. Εκτός αν φοβάσαι, Γιάννη, όπως ξέρω εγώ, έχεις. Θα σε κυνηγάνε μέχρι τη Συγκρού εκεί από το ready. Θα μας κυνηγάνε σίγουρα μετά την κατάκτηση. Α, μπράβο. Πριν την κατάκτηση δεν μας κυνηγάνε. Ωραία τα θέτεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά για το βόλι. Άλλο το link up, άλλο το κύπελο και όλα τα διαδικαστικά. Ο καθένας βεβαίως έχει τις απόψεις του και είναι θεμητό να κρίνεται και η διοίκηση. Ένα θέμα από την Πολωνία για άλλη μια φορά για έναν παίχτη, για τον Φρανκόφσκι, αγωνίζεται στη Γιαγκελόνια, την περίφημη, μέσος επιθετικός. Από την Πολωνία έγινε λόγος ότι ο ΠΑΟΚ κατέθεσε πρόταση για αυτόν, για τον 21χρονο Φρανκόφσκι, αλλά η Γιαγκελόνια αρνήθηκε την πρόταση αυτή. Η Γιαγκελόνια είναι η πολωνική που είχε παίξει με τον Άρη πριν κάποια χρόνια. Ναι, εκεί που έπαιζε ο Φαλακρός που παίζει στη Ρεν. Κοζίσκι. Ο Κοζίσκι. Ναι. Ναι. Εκεί που ήταν προπονητής αυτός που ήρθε στον Άρη μετά για λίγο. Ναι. Και κάτι ακόμα, ναι. Για τον Τζαβέλα που δεν προχώρησε το θέμα με τον Αποέλ. Για οικονομικούς. Δεν προχώρησε πάντως, άσε τι λένε. Μισόλετο. Εδώ υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι έγιναν συζητήσεις 350.000 κτλ. Και ξαφνικά από την πλευρά του παίχτη αυξήθηκαν οι απαιτήσεις 400.000 ευρώ. Τι θα πήγαινε, σου λέω. Άλλο αυτό. Αν το έκανε για να το χαλάσει, εντάξει. Αν το έκανε. Μάγκες δεν κάναμε το Σωτηρίου. Μάγκες δεν ήταν. Κύπριοι. Και τι σχέση έχει αυτό με τον Τζαβέλα? Πώς δεν έχει. Όλα έχουν μια σχέση στη ζωή. Άμα τα συνδέσεις. Σιγά μου. Άρα λοιπόν χαλάει αυτή η υπόθεση για τον κόσμο που ενδιαφέρεται για το πού να συνεχίσει την καριέρα του ο Τζαβέλας. Δικό σου είναι αυτό το μήνυμα, Σταύρε. 502. Δική σου τακτική. Υπεύθυνη φωτογραφιών. Ναι. Εννοείται, ναι, και εμείς. Παιδιά, νομίζω ότι η χώρα είναι σε μια κατάσταση η οποία δεν σηκώνει τέτοιου είδους ταξίδια, τέτοιου είδους επισκέψεις. Δεν φωνάζει το σύνθημα όμως, το χθεσινό. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση όπου οι σχέσεις αναπτύσσεται γενικώς το βόλεϊ, ναι, και καλύπτεται από πολλά μέσα ενημέρωσης. Σοφή η απόφαση της κυβέρνησης της Κύπρου. Είναι σοβαρό κράτος. Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ήταν σε πολύ ωριακό σημείο. Ναι, ναι, ναι. Και θα ήταν άδικο να πάνε με άλλα δεδομένα. Μα όχι. Είχαν ακυρωθεί ούτως ή άλλως. Φίλε, υπήρχε περίπτωση να εισβάλλουν οι Τουρκοκύπριοι στην ελεύθερη πλευρά και να παρέμβουν στα επεισόδια που θα γίνονταν. Υπήρχε την να το βρίσκανε αφορμή. Να εισβάλλουν οι Ελληνοέλληνες στην τουρκοκυπριακή πλευρά, έτσι που θα τρέχουν όλοι μαζί. Δεν το σκέφτηκες. Όχι, οι Ελληνοέλληνες. Α, οι Ελληνοέλληνες. Ναι, που θα πήγαιναν. Α, στο καλύτερο. Πολύ καλή ομάδα κατέβαινε στην. Α, στο καλύτερο. Μεγαλώνει σου. Ναι. Ναι. Ο Κίκος Κίκου και ο. Με τέτοιο. Και ο Μίτσος με αρματαγωγά. Τραβούσαν ένα λούκι. Τέλος πάντων. Ξύπνησε. Και νομίζω ότι δούλεψαν μυστικές υπηρεσίες, πληροφορίες. Δεν ήταν τώρα από βάση της πλάκας. Ήξεραν. Τι μυστικές υπηρεσίες που ξέρουν το μισό νησί και ξυπνήσανε μετά. Τα ξυπνήσανε. Τότε λες παλιά. Ναι. Δηλαδή είμαι Κύπριος που δουλεύει στις μυστικές υπηρεσίες. Πού δουλεύεις, Κίκο Κίκου? Στις μυστικές υπηρεσίες της Μεγαλονήσου. Έλα τώρα, γελάνε όλες τις μυστικές υπηρεσίες. Καλά. Για κανένα The Voice, για κανένα τέτοιο είναι. Πού δουλεύεις στις μυστικές υπηρεσίες και το λέει κιόλας τόσο μυστικές. Πάμε στο Newsfish. Δουλεύω στις όχι και τόσο μυστικές υπηρεσίες. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Εντάξει, δεν θα πω αυτή την είδηση, αλλά θα πω τουλάχιστον τον τίτλο της. Λέει «Έφοδος Σταύρε σε οίκο ανοχής εδώ στη Θεσσαλονίκη». Πόσοι πελάτες? Διαπιστώθηκαν παραβάτες. Πόσοι πελάτες? Δεν μπαίνουν για τους πελάτες, ρε. Όχι, μπαίνουν για... Πήκαν, δεν ήταν πελάτες. Δεν ήταν ενθουσιασμένοι, δεν ήταν σαν το... το Black Friday. Που ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνουν όλοι μέσα. Όχι, όχι, ήταν, όχι, ήταν για είναι Friday σήμερα, γι' αυτό.
Ναι. Μήπως είναι καμιά μαύρη εκεί και έχει Black Friday δεν και ξέρω. Είναι εκτός με το 10. Εκτός έχουν ή και ανοχή. Πώς δεν έχουν. Τεμάχιο 1-20% λέει η απόδειξη. Κανονικά. Μου είπε ένας φίλος μου. Ξέρεις κλασικά. Ναι, ρε, εννοείται. Τι, εμείς πηγαίνουμε στα ίδια πράγματα αφού ναι. Έχουμε μάθει ότι δίνουν και απόδειξη, απόδειξη τώρα. Απόδειξη. Τεμάχιο 1. Ναι. Το είχαμε είναι... φάει το κεφαλί της Πορντή. Ναι. Δεν το δότα του. Φάγαμε μήνυση. Δεν το θυμάσαι. Επειδή το... γράψαμε τελευταία σελίδα, βάλαμε, είχε κάτω ένα που κάναμε Νεϊμαράκης, που ήταν το Νεϊμάρ με το Νεϊμαράκη. Ναι, ναι. Και σε κάποια φάση βάλαμε μια απόδειξη από οίκο ανοχής. Που είχε κανονικά αφημείο, ονοματεπώνυμο, τα πάντα. Α, και τα έβαλες όμως. Ναι, επειδή είχε τεμάχιο 1, 25 ευρώ. Και για να γελάσουμε, βάλαμε αυτό. Και μας έκανε μήνυση η κοπέλα, η οποία ναι. Δεν ήταν κοπέλα ακριβώς. Ποιος αδικαιώθηκε. Κυρία, δεν ήταν. Ποιος δικαιώθηκε. Η τσατσά δηλαδή, αυτή που είχε την εταιρεία. Αφού ξεκαθίστηκε όλο το δικαστήριο, κυλιόταν στο πάτωμα και... Όπως προχθές. Όπως προχθές. ναι. Δικαιωθήκαμε εμείς. Δεν κάναμε κάτι παράτυπο. Καλά, εννοείται. Τεμάχιο 1-25 ευρώ. Μα εννοείται. Συγγνώμη, αυτή η αποδειξή είναι πλέον δημόσιο έγγραφο. Αφού τη βγάζει τα μιακή μηχανή. Πώς θα βγει, καταρχήν, συγγνώμη. Πώς θα βγει το παιδί μου στην κοινωνία. Καταρχήν, άκου λίγο. Είσαι μέσα. Παίρνεις το τεμάχιο, γιατί είναι παροχή υπηρεσίας, και φεύγεις. Ναι. Και απ' έξω είναι το ΣΔΟΕ και σου λέει, κύριε, πείτε μου λίγο, ήσταν μέσα, έχετε απόδειξη. Πώς σου το κάνω. Για να δούνε αν έχει γίνει όντως η πράξη. Αν μυρίζει πλαστικούρα, δηλαδή, έσφιξες. Πλάκα-πλάκα, δεν μπορεί εύκολα το ΣΔΟΕ να τους πιάσει αυτούς. Γιατί δεν κουβαλάς μια σακούλα μαζί σου. Δεν ζητούνται νυμφωμανείς για το για το ΣΔΟΕ και τα λοιπά. Ναι, τώρα που θα έχουμε και άνθρωπό μας μέσα στο αντίστοιχο σώμα, θα πρέπει να του πούμε τέτοιες πληροφορίες να μας τις δει. Λοιπόν, έτοιμοι να κατέβουν σε κινητοποιήσεις είναι οι αγρότες. Ζεσταίνουν τα τρακτέρ τους και περιμένουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης, διότι έχουν διάφορα αιτήματα. Οι αγρότες του νομού Χαλκιδικής ειδικά είναι ένα βήμα πριν καθεύουν στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη, μάλλον στη συγκέντρωση που έγινε την Πέμπτη στο κλειστό θέατρο των Μουδάνιων, αποφάσισαν να βρεθούν μέχρι το αεροδρόμιο Μακεδονία, να συναντηθούν εκεί με συναδέλφους τους από την άλλη πλευρά του νομού Θεσσαλονίκης και να συζητήσουν τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο αύριο έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στον Τρίλοφο. Συζήτηση, αποφάσεις και κινητοποιήσεις από εβδομάδα. Πιθανόν να κλείσουν συμβολικά και κάποιοι δρόμοι μέχρι να δούνε και τις προθέσεις της κυβέρνησης σε αυτό το θέμα. Έτσι κι αλλιώς οι αγρότες ζητούν αλλαγή στην φορολόγηση που από τις αρχές του 2017 είναι εξοδοτική και για τους αγρότες. Να ξέρετε, μέσα στο επόμενο διάστημα κλιμακώνονται κινητοποιήσεις και αναμένονται και κλεισίματα δρόμων. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Τώρα και τα επόμενα λεπτά. Οι 10 πρώτοι θα τηλεφωνήσουν στο 2310-287-888 θα κερδίσουν η στήρα του αγώνα μπάσκετ ΠΑΟΚ Λευκάδα που είναι αύριο το απόγευμα. Οι 10 πρώτοι, ας έχετε ταυτότητα και άμκα το νούμερο μαζί σας, οι 10 πρώτοι στο 2310-287-888 κερδίζουν η στήρα του αγώνα μπάσκετ. Το μήνυμα που γράφει αγανάκτησαν με τον Αναστόπουλο και θα κόψουν την Ελλάδα στα δύο. Έχω την άποψη ότι έχει μπασκετική χρειά. Τον Αναστόπουλο τον διαιτητή δηλαδή εννοούσαν. Και αν με τον Αναστόπουλο τον προπονητή, που ως γνωστόν είναι σε πόλεις αγροτικές. Το έστειλε πάντως μετά την είδηση που ανέφερε. Ως αντίπαλος των ομάδων αυτών. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Θα παίξει λίγο αυτό πάλι. Σαν καζούρα έτσι. Σαν... Είχαμε κορυφαία στιγμή στην προηγούμενη. Κορυφαία στιγμή. Τι. Εκόπηκε ένας ακροατής από το Σύγχρονο.
που είπε η ομάδα της Παπαναστασίου. Γιατί, συγγνώμη. Το θεώρησε υποκριτικό. Έχει πίσω background. Γιατί... Και αμέσως μετά βγήκε ο Ραφαήλ και έδωσε την είδηση για τους αγρότες. Και στην Ασμήνα, γιατί δεν κόβηκε το Ραφαήλ που μίλησε για τρακτέρ. Κορυφαίο μήνυμα. Και του άρεσε, του μίλησαν, το έλεγε μισή ώρα, του άρεσε. Είναι ωραίο χιούμορ, λέει αυτό, το δέχομαι. Ναι, 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 okay. Εντάξει. Okay. Εντάξει. Ωραία, άρα τη βρήκαμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Κλείνουμε λοιπόν με Alter Ego, δεύτερη ώρα. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, με μεγάλες εκτόσεις στην ανδρική ένδυση. Είτε Ευκαρπία 25 Μαρτίου, είτε Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Μαζί μας και ο Ιταλός, μπαταρίες κάθε είδους και για μηχανάκια και για αυτοκίνητα και επαγγελματικά και για το επιβατικό σας αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο, ξέρετε, είναι γνωστή πλέον η διαδικασία. Παίρνετε απλώς ένα τηλέφωνο στο 545-999 και έρχεται σε λίγο ένα μηχανάκι με την μηχανή, με τον τύπο να γνωρίζει εκεί τα ηλεκτρολογικά, να ελέγχει με μηχάνημα το δυναμό, να δει αν όντως δίνει ρεύμα και αν είναι πρόβλημα του αυτοκινήτου ή της μπαταρίας σας, και αν όντως τη μετρήσει την μπαταρία και τα έχει κακαρώσει, σας βάζει μια φιά, μια τέχνικα, μια Bosch, ό,τι θέλετε, και σας κάνει δώρο και ένα λίτρο παραφλού. Ο Ιταλός βρίσκεται σε τρία σημεία, έχει πιάσει όλη τη Θεσσαλονίκη, στη Σικέ, στη Μοναστηρίου και στη στροφή της Θέρμης, και θα έρθει ταχύτατα να σας αλλάξει την μπαταρία. Ο Ασάρι Φάρτ μένει για άλλη μια αποστολή του Ολυμπιακού εκτός 18άδας. Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι είδηση σε λίγο καιρό. Αλλά οκ, okay, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Κλείνουμε συνέχεια με όλα τα μπαουτάρις για την επόμενη ώρα μέχρι στον Τσαλτίδη, που σίγουρα κάτι θα έχει να πει και για τα του ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι από εμάς.